Ωραία, για να δούμε. Πρέπει να δούμε και το chat που είναι. Γεια σας φίλοι μου. Καλησπέρα σε όλους. 6 Σεπτεμβρίου 2022. Θα κάνουμε το πρώτο live και αυτής τη σεζόν. Εύχομαι να χορτάσατε τις διακοπές σας. Ξέρω ότι δεν χορταίνονται εύκολα οι διακοπές. Εν πάση περιπτώσει, είναι ωραίο πράγμα να λέγονται διακοπές όταν διακόπτουμε την καθημερινότητα. Γι' αυτό, επειδή όπως είχα γράψει και την άλλη φορά, ότι το υπέρμετρο ωραιοποιεί το αντίθετό του, ελπίζω να χορτάσετε, να έρθετε με όρεξη για να μοιραστούμε τις πληροφορίες. Η καιρή είναι σημαντική που ζούμε. Και καταλαβαίνετε ότι μετά τα μαυρίσματα θα ξεκινήσουμε πάλι να κάνουμε την εσωτερική εργασία σχετικά με τα γεγονότα που έχουμε επιλέξει να βιώσουμε. Θα περιμένουμε λίγο να μπουν οι φίλοι μας μέσα. Γράψτε μου αν με ακούτε καλά, αν λειτουργούν καλά δηλαδή εδώ πέρα τα μικρόφωνα, αν φαίνομαι καλά και συνεχίζουμε. Θα μπορείτε να γράψετε στο chat ό,τι ερώτηση ή θέμα θέλετε να αναλύσουμε. Λοιπόν, όπως πάντα θα κάνω εγώ ένα πρόλογο και μετά θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Αυτό που θέλω να πω στους φίλους που δεν ξέρουν είναι ότι συνεχίζουμε και αυτή τη χρονιά τα ατομικά μαθήματα, έναν συγκεκριμένο κύκλο που έχω φτιάξει μαθημάτων που έχουμε συμπτύξει όλη τη γνώση στον πρώτο κύκλο σε μερικά βασικά μαθήματα που πρέπει κάθε άνθρωπος που ασχολείται με τον εσωτερισμό, με την αυτογνωσία να κάνει για να βάλει σε τάξη τις πληροφορίες και να κάνει συγκεκριμένες ασκήσεις ώστε να ανοίξουν μέσα τους συγκεκριμένες ενέργειες για να μπορεί μετά από όλα αυτά τα πράγματα, εφόσον έχει ανοίξει, να συνεχίσει μόνος του τη δική του εξέλιξη στους εσωτερικούς και εξωτερικούς κόσμους. Λοιπόν, επίσης έχουμε και τις διαλέξεις, τα ηχητικά των διαλέξεων που κάνω τις Κυριακές, όχι όλες τις Κυριακές, ανακοινώνω πότε κάνω εδώ σπίτι μου, αλλά επειδή μαζευόμασταν μόνο 10 άτομα, λόγω COVID και τα υπόλοιπα που ξέρετε, τα ηχητικά τα έχω καρφιτσωμένα στο προφίλ μου, όποιος θέλει παραγγέλνει έναντι εισφοράς, για να έχει τις ώρες που θέλει εκείνος, έτσι, και να ακούει συγκεκριμένες ομιλίες, ειδικά στις διακοπές. Πολλοί φίλοι παραγγείλανε και εκεί στη θάλασσα, στην ηρεμία τους, διακοπές, άκουγαν τις διαλέξεις. Λοιπόν, μετά από αυτό το πεντάλεπτο που περιμένουμε να μπουν οι φίλοι μας, εφόσον ακούγομαι καλά, ωραία, εδώ πέρα έχω ησυχία, βλέπω τους φίλους έναν έναν μετά από τόσο καιρό. Λοιπόν, ξεκινάω να κάνω τον πρόλογο. Σκεφτείτε τι θέμα θέλετε να αναπτύξουμε, σκεφτείτε τι ερώτηση θέλετε να κάνετε. Παρακαλώ, οι ερωτήσεις δεν είναι πάρα πολύ ατομικού τύπου, ώστε να μπορούν να γίνονται αντιληπτές και να δουλέψουμε με το συλλογικό. Άλλωστε είναι ένα εθελοντικό σεμινάριο αυτό, τα άλλα καλύτερα πιο ιδιαίτερα, έτσι, στα ατομικά μαθήματα ή από κοντά ή online με τους ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό. Λοιπόν, φίλοι μου, ξεκινάμε. Για αρχή λοιπόν, καλό να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση πάντοτε για την αρχή έτσι της σεζόν. Γι' αυτό λέω να πούμε για τις εσαρκώσεις.
Δύο πράγματα, δύο ροές έχουμε μέσα μας καθώς ερχόμαστε να ζήσουμε κάποια εσάρκωση. Η πρώτη ροή είναι αυτή που λέμε το DNA και λέμε κληρονομικότητα. Η δεύτερη ροή είναι αυτό που λέμε η ψυχική μας αναβάθμιση. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τα σώματα του ανθρώπου. Έχουμε μιλήσει για το φυσικό σώμα που είναι αυτό που όλοι βλέπουμε ή χημικό σώμα. Έχουμε μιλήσει για το βιωτικό σώμα, εθερικό σώμα, ζωτικό σώμα, έτσι, που είναι το πρώτο λεπτεπίλεπτο μετά το φυσικό. Και αυτό φεύγει τελείως από το σώμα του ανθρώπου όταν έρχεται ο θάνατος. Και τα επόμενα πιο εθερικά σώματα, το αστρικό σώμα που έχει μέσα μας όλες τις συγγενήσεις, εντυπώσεις, διανοητισμούς, σκέψεις και φυσικά την ατομική, θα λέγαμε, ψυχή μας, το εγώ, το ολοκληρωμένο που διακατέχει ο άνθρωπος. Αυτό είναι το ολικό εγώ, είναι, θα λέγαμε, από την νέα ύδρα, αυτό που δεν πεθαίνει. Τα υπόλοιπα είναι, θα λέγαμε, παράγοντα αυτού του εγώ ή υποδιαιρέσεις αυτής της ατομικότητας που έχουμε. Γι' αυτό στην πραγματικότητα, επειδή ο άνθρωπος έχει πέσει μια συγκεκριμένη λύθη, αυτή η ατομικότητα έχει διασπαστεί κάθε φορά και αντί να έχει μια συλλογική ένωση των διάφορων εγώ, παύλα δαιμόνων, παύλα προγραμμάτων που υπάρχει μέσα του, σε ένας ηθοποιός που έχει παίξει πάρα πολλούς ρόλους και όλοι οι ρόλοι αυτοί συντελούν την προσωπικότητα του ηθοποιού, στους περισσότερους ανθρώπους γίνεται αυτό που στην παραβολή ο Χριστός ρώτησε τον τρελό το όνομα και του είπε ότι λέγεται Λεγιόν. Δηλαδή, αντί να έχουμε personality order, έχουμε personality disorder. Που σημαίνει, δηλαδή, για όσους δεν ξέρουν αγγλικά, άλλο να υπάρχει μια τάξη μέσα στα διάφορα πράγματα, στα διάφορα δαιμόνια, στα διάφορα προγράμματα που έχουμε μέσα μας και ρόλους, και άλλο κάθε φορά να πετάγεται οτιδήποτε. Έχουμε δώσει λοιπόν την αλληγορία του σπιτιού που υπάρχουν συγκεκριμένες συσκευές μέσα. Το ψυγείο που χρειάζεται να δουλεύει συνέχεια για να κρατάει την ψύξη, η κουζίνα όμως που χρειάζεται να τη βάζουμε εμείς μπροστά και άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Ακριβώς έτσι είναι και τα προγράμματα. Όταν η κάθε μια ηλεκτρική συσκευή πετάγεται και ανοίγει και κλείνει όποτε θέλει, χώρια την καταστροφή που μπορεί να φέρει, σας τρώει και το ρεύμα. Έτσι μέσα μας, αν εμείς δεν έχουμε φτιάξει ποια θέλουν να δουλεύουν στο δικό μας υποσυνείδητο συνεχόμενα ή την ώρα που θέλουμε εμείς και να τα ρεγουλάρουμε, καταλαβαίνετε, μας τρώνε ψυχική ενέργεια. Και ο λογαριασμός έρχεται και στους δύο, το ένα σαν κάρμα και το άλλο σαν τη ΔΕΗ. Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι δύο γραμμές ενώνονται όπως ενώνονται δύο χρώματα. Όπως ενώνονται, παραδείγματος χάρη, το κίτρινο και το μπλε και βγάζουν το πράσινο. Έτσι λοιπόν, αφού ενώνονται αυτά τα δύο ρεύματα, θα λέγαμε, του προσωρινού, του εφήμερου δηλαδή και του αιώνιου που έχουμε μέσα μας, ξεκινάμε και ερχόμαστε στην εσάρκωση. Ο τρίτος παράγοντας για κάθε άνθρωπο, ο οποίος ξεκινάει την εσάρκωσή του, είναι, θα λέγαμε, το περιβάλλον. Με ποια έννοια? Είναι δηλαδή ότι πώς αυτή η ιδιοσυγκρασία που έχει ανάμεσα στη κληρονομικότητα και αυτό που κουβαλάει μέσα του, θα μπορέσει να το δουλέψει με το ανάλογο περιβάλλον που έχει μπει, ώστε να βγάλει τα ανάλογα βιώματα, να εκφράσει τις ψυχικές ικανότητες και αυτές να δει την αντανάκλαση των εκφράσεών του στο εκάστοτε περιβάλλον, να νικήσει την μορφή, τη γοητεία της μορφής, ώστε να μάθει να βλέπει καλύτερα τις ενέργειες και σιγά σιγά όλη αυτή η εξέλιξη να τον κάνει να μαζέψει φως, γιατί φως είμαστε εμείς, και θα εξηγήσουμε παραπάνω ή παρακάτω, θα λέγαμε, τι σημαίνει να μαζεύουμε φως. Λοιπόν, όταν ξεκινάμε και ερχόμαστε λοιπόν στην εσάρκωση, καταλαβαίνετε ακόμα το εγώ μας είναι ο κύριος παράγοντας που θα ρεγουλάρει κάθε φορά, δηλαδή το τι προσωπικότητα φτιάχνουμε σε κάθε εσάρκωση, αυτά τα δύο ρεύματα, αυτές τις δύο, θα λέγαμε, καταστάσεις που έχουμε μέσα μας και έρχονται και οι δύο συσσωρευμένες σαν, θα λέγαμε, αυτό το κύριο ρεύμα που μας περνάει. Όσο λοιπόν περνάνε οι 7 αιτίες, όσο περνάνε 7 αιτίες, τόσο πιο πολύ εμείς αρχίζουμε και μπαίνουμε σιγά σιγά, όπως έχω ξαναπεί σε προηγούμενα βίντεο, στην ύλη. Ταυτιζόμαστε με την ύλη, με την έννοια να την γνωρίζουμε καλύτερα. Όσο όμως οι 7 αιτίες ξεκινάνε, πιο πολύ είμαστε στο εθερικό μας, σαν παιδιά,
θα λέγαμε μετά μπαίνουμε στο αστρικό μας, μετά μπαίνουμε, θα λέγαμε, στο εγώ μας και μετά θα λέγαμε αφού κάνει τους πρώτους κύκλους ανά επταετίες συνεχίζονται αυτά τα πράγματα και είναι σαν να λέγαμε να πηδάμε από τις ενέργειες πλανήτη σε πλανήτη σε πλανήτη μέχρι να περάσουμε από τους 7 βασικούς πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Λέμε 7 βασικούς πλανήτες γιατί 7 είναι οι κύριοι πλανήτες στο ηλιακό σύστημα, γιατί λέγεται από εκεί πέρα έχει περάσει η ακτίνα της δημιουργίας της ζωής. Υπάρχουν οι πλανήτες, γιατί κάνουν και αυτοί τη δική τους εξέλιξη, που δεν έχουν πάνω τους φτάσει σε εκείνο το επίπεδο να μπορούν να σχηματίσουν ένα είδος ανθρωπότητας. Όταν όμως κάποιος πλανήτης δημιουργεί ένα είδος ανθρωπότητας και όταν κάποιος πλανήτης αρχίζει και περνάει συγκεκριμένα στάδια η ανθρωπότητα πάνω, αρχίζει και αυτός και ολοκληρώνεται σαν πλανήτης. Αυτό σας το λέω γιατί. Για να καταλάβουμε την έννοια της εξέλιξης, αφού εμείς ερχόμαστε εδώ πέρα και ξεκινάνε αυτά τα δύο ρεύματα και βγαίνουν σαν οι δύο συγκρασίες μέσα μας και εμείς ερχόμαστε με το εγώ που έχουμε φτιάξει να δημιουργούμε εμείς τις αναλύσεις, τις επιλογές, τις τάσεις και τις κατανοήσεις για να πάρουμε το φως, όπως σας είπα, να μαζέψουμε φως, γιατί η ψυχή μας είναι φως, η ψυχή μας είναι ηλιακό φως και εφόσον λοιπόν η ψυχή μας είναι αστρικό φως, πρέπει να καταλάβουμε ότι και η πραγματικότητα που ζούμε είναι φτιαγμένη από αστρικό φως, που εδώ πέρα εμείς αυτό το αστρικό φως το μεταγλωτίζουμε στο 3D, όπως έχουμε πει και στα άλλα βίντεο, και βλέπουμε αυτή την εικονική πραγματικότητα, το Matrix, το οποίο παίζουμε γιατί είμαστε όλοι συμβατοί και συγχρονισμένοι. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έχουμε επιλέξει για να μάθουμε την ατομικότητά μας, πρέπει να βρούμε πρώτα μέσα μας και να σκάψουμε και να μπούμε βαθιά, ώστε να πάμε σε εκείνο το ψυχικό επίπεδο που λέμε και αιτιατό, να βρούμε λοιπόν την αιτία, να κατανοήσουμε και μόλις βρούμε την αιτία είναι σαν να μπαίνουμε στο κόσμο του φωτός. Άρα κάθε φορά από κάθε γεγονός που υπάρχει από εδώ πέρα, κάθε μορφή δηλαδή, μπορούμε να την εξυψώσουμε σε φως. Έτσι φωτιζόμαστε, έτσι αρχίζουμε και φωτίζεται και λες αυτός φωτίστηκε, γιατί έχει διαλύσει με την έννοια του κοσμικού νου ο Δίας, λύσει το σύμπλεγμα των ενεργειών για να πάρει το φως. Κάθε βίωμα λοιπόν, όσο εμείς το αναβαθμίζουμε και το φτάνουμε στην ψυχική του αιτία, τόσο μπορούμε και καταλαβαίνουμε και μέσα μας αυξάνεται, θα λέγαμε, συσσωρεύεται εκείνη η κατάσταση σαν να ρουφάμε λοιπόν φως. Γι' αυτό στην πραγματικότητα, μα θέλουμε να φτιάξουμε ψυχή, πρέπει να εκμεταλλευτούμε το δώρο που μας ήρθε και λέγεται ζωή. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε με την έννοια ότι έχουμε το νου μας που πρέπει να το φτιάξουμε κατάλληλα ώστε να μπορεί να δουλεύει σε όλα τα επίπεδά του και κάτι να το κατανοούμε ολικά. Όταν κάτι το κατανοήσουμε ολικά, τότε το συνειδητοποιούμε, το κάνουμε συνείδηση. Γιατί η συνείδηση είναι απλά φως και η ψυχή μας είναι φως, είναι συνείδηση. Άρα μπορεί να υπάρχει παντού ψυχή, η ψυχική ουσία, σε όλα τα πράγματα, γι' αυτό και μπορούμε να μαζεύουμε ψυχική ουσία και να την κάνουμε φως, κατανόηση, γνώση. Γι' αυτό στην πραγματικότητα υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές στο πώς δουλεύει το μυαλό μας, που λέμε και στα μαθήματά μας, ώστε να παίρνουμε φως από τις απαντήσεις που δίνουμε. Και υπάρχουν και άλλες καταστάσεις που ομιλούμε, θα λέγαμε, κανονικά, την πραγματικότητα, που στην πραγματικότητα όμως αυτή δεν παίρνουμε φως από τα πράγματα. Μπορούμε να διαβάζουμε πληροφορίες, μπορούμε να κάνουμε πράγματα, αλλά να μην φτάνουμε στο σημείο να μαζεύουμε φως. Ή θα λέγαμε, η γνώση που παίρνουμε δεν μπορούμε να την φτάσουμε σε τέτοιο επίπεδο δηλαδή, ώστε να αποθηκευτεί σαν ψυχική ουσία. Βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα που ζούμε, σπίτια, αμάξια, ύλη, γενικά όλα αυτά τα πράγματα, οι μορφές, δεν αποθηκεύονται μέσα μας σαν μορφές. Στο διανοητικό μπορεί να αποθηκεύονται σαν εικόνες, δύο διαστάσεων. Μπορεί στις συγκινήσεις να αποθηκεύονται σαν ενέργεια, έτσι, σαν τονίσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, αν εμείς έχουμε κάνει μια εσωτερική εργασία, μπορούμε να το περάσουμε από την αιτία του και να δούμε το αποτέλεσμα, οπότε θα έχουμε όλη τη διαδικασία και επειδή θα έχουμε πάρει το βίωμα όλης της διαδικασίας εξέλιξης και ύπαρξης του θέματος που έχουμε δει,
τότε είναι σαν να το εξυψώνουμε και να το μετασχηματίζουμε σε φως μέσα μας. Αυτόματα, εκείνη την ώρα που είμαστε εν ζωή και δημιουργούμε τέτοια άσκηση, μετουσιώνεται η ενέργεια και αποθηκεύεται σαν φως. Γι' αυτό στην πραγματικότητα, επειδή ο άνθρωπος κοιμάται, αυτόν τον καιρό, δεν παίρνει φως και αναγκαστικά τι κάνει, επαναλαμβάνει. Οπότε φίλοι μου, θα σας πω τώρα τι γίνεται με την εσάρκωση κάθε φορά. Τι γίνεται με την εσάρκωση. Κάθε φορά που κάποιος άνθρωπος έρχεται εδώ πέρα, μέσα στη λύθη, και δεν εξασκεί αυτές τις ενέργειες, δεν μετασχηματίζει αυτές τις ενέργειες σε φως μέσα του, φανταστείτε ότι στην επόμενη εσάρκωση πάνω κάτω θα έρχεται ο ίδιος. Όταν λέμε ο ίδιος, δεν εννοούμε μόνο ομορφικά, αλλά εννοούμε πνευματικά, συν την κληρονομικότητα. Οπότε αφού δεν θα έχει αλλάξει πολύ μέσα του, φανταστείτε ότι η γη έχει μια δική της πρόοδο στη δική της εξέλιξη. Ο πλανήτης λοιπόν γη, καθώς εξελίσσεται, έτσι, συλλογικά φτιαγμένος και συγχρονισμένος και αυτός μαζί με το ηλιακό σύστημα και όλο τον κόσμο, ας το πούμε, κατά την έκφραση της συνειδητότητας, όχι η μορφή, δεν εξελίσσεται, η μορφή αλλάζει, η συνείδηση εξελίσσεται και εκφράζεται μέσα σε άλλες μορφές. Δημιουργεί λοιπόν υποδοχές η γη, όπως δημιουργούν υποδοχές οι καινούργιοι υπολογιστές για ανώτερα προγράμματα. Όταν εμείς δεν χρησιμοποιούμε τη ζωή που ζούμε, όταν εμείς δεν μαζεύουμε φως από τη ζωή μας και είμαστε συνέχεια σε μια κατάσταση λύθης και δεν εκμεταλλευόμαστε τα γεγονότα της ζωής, τότε η ψυχική μας εξέλιξη δεν φτάνει σε εκείνο το επίπεδο ώστε στην επόμενη εσάρκωσή μας να είμαστε μέσα στο μέσο όρο εξέλιξης. Αν δείτε φίλοι μου, υπάρχουν οι άνθρωποι που πάνε πιο μπροστά από το μέσο άνθρωπο, υπάρχει ο μέσος άνθρωπος και οι καθυστερημένοι. Όλοι οι καθυστερημένοι που στην πραγματικότητα γεννηθήκαν σε τέτοια σώματα και στην πραγματικότητα έχουν φτιάξει τέτοιο ψυχικό επίπεδο, που για μας φαίνονται καθυστερημένοι στο επίπεδο συνειδητότητάς τους, είναι επειδή δεν εκμεταλλευτήκανε το φως στις περασμένες εσαρκώσεις. Κάθε εσάρκωση με την άλλη έχει ένα είδος σχέσης και έχουμε μιλήσει και θα ξαναμιλήσουμε και άλλες φορές το πώς εμείς ανάμεσα στις δύο ζωές, στο θάνατο δηλαδή, εξασκούμε συγκεκριμένες ενέργειες για να φτιάξουμε την επόμενη ζωή μας. Κάθε μια ζωή που ερχόμαστε εδώ πέρα δεν είναι αυθαίρετη έτσι τα καλά καθούμενα, όπως τα λέγαμε είναι τα φυτά, όπως είναι τα ζώα. Βλέπετε φίλοι μου, λέω συνέχεια στους φίλους μου που κάνουμε τα μαθήματα, ότι μπορεί να έχουμε δύο φυτά, δύο βασιλικούς και να τους μεγαλώσουμε το ίδιο και θα γίνουν οι ίδιοι, αν έχουν το ίδιο φως, το ίδιο πότισμα. Όμως, στην πραγματικότητα, αν αλλάξουμε στον ένα τα πράγματα, θα αλλάξει και ο βασιλικός αναλόγως πως το έχουμε αλλάξει εμείς στα φυτά και πάνω κάτω και στα ζώα. Αν όμως τα αφήσουμε να είναι στο ίδιο περιβάλλον, θα γίνουν ίδια. Αυτό φίλοι μου όμως δεν ισχύει στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο ισχύει το εξής, ότι πολύ απλά ο άνθρωπος μπορεί να γεννηθεί στο Αφγανιστάν στον πόλεμο και να γίνει σοφός και άλλος να γεννηθεί εδώ πέρα μέσα στην άνεση και να μην εκμεταλλευτεί τη ζωή του και να πάρει λοιπόν την εντροπική ενέργεια. Από το Ρόδο βγαίνει αγκάθι και από το αγκάθι Ρόδο. Γι' αυτό στην πραγματικότητα τι λέμε εμείς, για να βγει από το αγκάθι τριαντάφυλλο και να βγάλουμε το τριαντάφυλλο μέσα μας, δεν παίζει μόνο το περιβάλλον, όπως λένε τώρα οι ακαδημαϊκοί, οι ψυχαναλυτές, ότι αν κάποιος είναι σε καλό περιβάλλον, όλα θα είναι τέλεια και βιάζουν τον άνθρωπο στην πραγματικότητα, βιάζουν την ψυχική τους εξέλιξη σε εισαγωγικά, με την έννοια ότι αν δεν περάσουν τα βιώματα αυτά και όλα θα τα προγραμματίσουμε τα παιδιά να είναι καλά, θα βγαίνουν καλά. Και όταν ήταν ένα τέλειο περιβάλλον, όλοι οι άνθρωποι θα βγαίνουν τέλειοι. Βγάζουν απ' έξω το Θεό, βγάζουν απ' έξω την ψυχική ατομική εξέλιξη και μιλάνε για τον άνθρωπο και λένε πρόβατα. Βεβαίως, σε αυτή την εποχή, ο άνθρωπος που έχει ελαττώσει τη συνείδησή του, καταλήγει πολλές φορές να είναι σαν ένα είδος τραυματισμένου ανθρώπου και όχι ανθρώπου φυσιολογικού. Επομένως, γι' αυτό βλέπετε συνέχεια να μιλάνε για το πώς θα βοηθήσουμε και να βοηθήσουμε, γιατί περισσότεροι άνθρωποι αυτόν τον καιρό είναι τραυματισμένοι, οπότε όλοι θέλουν δικαιώματα, όλοι θέλουν όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε στις συλλογικότητες.
Αν καταλάβουμε μόνο ότι έχουμε μία συλλογικότητα και αυτή είναι η ανθρωπότητα, ένα κοινό νου δηλαδή, και φτιάξουμε τέτοιου είδους κοινωνία, θα δούμε λοιπόν ότι εμείς, αναλόγως λοιπόν τη δική μας διαστροφή, έχουμε ξεφύγει από την ανθρώπινο νου. Και επειδή αυτή η λύθη φέρνει την έννοια της, της έλλειψης της μνήμης, καταλαβαίνετε, φίλοι μου, ότι κανένας δεν μπορεί να συνδέσει αυτή τη ζωή του με την παλιά. Ο νόμος δηλαδή της μετεσάρκωσης χάνεται από την έννοια τη δική μας, διότι δεν θυμόμαστε παλιές ζωές, δεν θυμόμαστε τις σχέσεις μας, τις διασυνδέσεις μας, τη διέστησή μας, και απλά είμαστε έρμεοι των πέντε αισθήσεων και των μορφών. Γι' αυτό και χάνεται και η γνώση. Γι' αυτό και η γνώση, καθώς παραδίδεται στους νόες των ανθρώπων, ελαττώνεται και η γνώση, γιατί δεν μπορεί να συνειδητοποιηθεί ολικά σε όλες τις σφαίρες του ανθρώπινου όντως. Γι' αυτό βλέπετε πάρα πολλές φορές ερμηνεύουν λάθος πολλοί άνθρωποι, γιατί δεν έχουν φτάσει σε εκείνα τα κατάλληλα επίπεδα να φτάσουν στο φως, να φωτιστούν, και κατεβάζουν, τα λέγαμε εισαγωγικά, το φως στο δικό τους συνειδησιακό επίπεδο. Έτσι όλοι οι μύθοι από την Ατλαντίδα και μετά, όλοι οι μύθοι από τους Ανωνάκη, όλοι οι μύθοι από την ιστορία της ανθρωπότητας έχουν, θα λέγαμε, υβριδιαστεί και έχουν φτάσει σε ένα σημείο να έχουν μπερδέψει τις ιστορίες, να έχουν μπερδευτεί τα πάντα, γιατί δεν μπορούν και οι ίδιοι, λόγω έλλειψης των ικανοτήτων, των διαισθητικών ικανοτήτων, να βγουν και να δουν το πραγματικό. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι φάσμα και τι φαύλο κύκλο έχει φτάσει η ανθρωπότητα, γιατί δυστυχώς έχει χάσει, τα λέμε, το μπούσουλα, γιατί έχει φύγει από το μέτρο, το σταθερό, το επιστημονικό, το πραγματικό, όχι το ακαδημαϊκό. Γι' αυτό πάντοτε λέμε, αν δεν υπάρχει η πνευματική επιστήμη, που από εκεί ξεκινήσαν όλα, δεν μπορεί να στηριχτεί μόνη της η ακαδημαϊκή επιστήμη. Είναι καιρός λοιπόν τώρα, τα λέγαμε τις τελευταίες χρονιές το περασμένου, θα λέγαμε έτσι, των περασμένων ενεργειών, να δούμε πώς θα περάσουμε εμείς, έτσι, σε τι εξελιτικό επίπεδο, όχι μόνο για την επόμενη εσάρκωσή μας, αλλά και για αυτή την εσάρκωση, όπως για αυτή την ημέρα, για αυτή την ώρα, για την αυριανή ημέρα. Βλέπετε ότι δεν έχονται τα πράγματα σπασμένα, αλλά κάθε τι έχει μια διασύνδεση, έτσι, ενεργειακή, μια διασύνδεση, έτσι, σε ταχύτητες Planck, παράλληλη πραγματικότητα με παράλληλη πραγματικότητα. Αλλιώς ο νους μας δεν θα υπήρχε στην έννοια της εξέλιξης, της προόδου, αλλά θα υπήρχε σε ένα είδος, τα λέγαμε, χασίματος. Γι' αυτό λέμε πολλοί άνθρωποι αυτόν τον καιρό χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα, γιατί εισχωρούν στο αστρικό τους επίπεδο. Εισχωρούν στις σκέψεις τους, εισχωρούν στα συναισθήματά τους τόσο πολύ, δηλαδή εισχωρούν στο αστρικό κόσμο, οπότε της φαντασίας του ατομικού τους, και έτσι δυστυχώς δεν δίνουν σημασία στο περιβάλλον τους. Και αυτό φέρνει τον άνθρωπο σε μια δύσκολη κατάσταση, τι, σχέσεις ανθρώπου περιβάλλοντος, σχέση ψυχής, εγώ και περιβάλλοντος. Αυτή η τριάδα, φίλοι μου, πρέπει να λειτουργεί αρμονικά. Γι' αυτό έχουμε και την έννοια της ύβρης. Η ύβρης δεν είναι οι βρυσιές, όπως λέμε όλοι, απλά πράγματα, ένα βρίζο ή εν πάση περιπτώσει αυτά που γράφουν τα λεξικά. Η ύβρης λεγότανε προς τους θεούς. Ο Θεός πάντοτε είναι οι νομοσύνες που κινούν τον κόσμο. Είτε το δικό μας κόσμο, ο Θεός ο δικός μας, είτε ο συλλογικός, τα λέγαμε Θεός, που αποτελείται από νοημοσύνες πολλών επιπέδων. Μπορεί μερικούς από αυτούς να τους λέτε αγγέλους, μπορεί να τους λέτε χιλιάδια πράγματα, αναλόγως σε ποια θρησκεία θα λέγεται και μεγαλώσει και τι ορισμούς έχετε. Στοιχειώδη, στοιχειακά, νοημοσύνες, εν πάση περιπτώσει, ό,τι θέλετε πέστε τους. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτές οι νοημοσύνες εκτελούν συγκεκριμένα νομοτελειακά έργα. Όταν εμείς λοιπόν ακούμε τους αρχαίους Έλληνες και διαβάζουμε καμιά φορά και λένε «Α, ήταν ύβρις και ο Δίας τον έκαψε», θέλουν να καταλάβουμε ακριβώς τι σημαίνει. Ύβρις λοιπόν ήταν κάτι που δεν συμφωνούσαν οι θεοί. Δηλαδή έλεγε κάτι ο άλλος σαν ψέμα στην πραγματικότητα, ο νους των ανθρώπων, και επειδή κάτι κατηγοριοποιούσε ή κατηγορούσε, δηλαδή έλεγε μια ερμηνεία συγκεκριμένη που δεν όμως άγγιζε την πραγματικότητα, την ομοτέλεια, τότε εξ ορισμού η ίδια η ομοτέλεια σε πετάει απ' έξω. Γιατί είναι σαν να παίξεις σε ένα παιχνίδι και να μην ακολουθάς κανόνες. Άρα μην παίζοντας το παιχνίδι
και πας να φτιάξεις δικούς σου κανόνες με στο ίδιο προγραμματισμένο από πριν παιχνίδι, το ίδιο το παιχνίδι θα σε πετάξει απ' έξω. Αυτό ήταν η έννοια λοιπόν, ο αποσυμβολισμός των ύβρεων στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και πάντοτε ο Δίας, ο κοσμικός νους, που είναι αυτός που έχει φτιάξει, θα λέγαμε, την ομοτέλεια, αυτό όλο το συλλογικό, συμπαντικό νους που υπάρχει και φτιάχνει όλο αυτό το Matrix, και εκεί υπακούνε πλανήτες, όντα, οτιδήποτε υπάρχουν μέσα εκεί. Έχει λοιπόν αυτές τις δικλείδες ασφαλείας για όποιον αρχίζει και δεν πάει να παίξει το παιχνίδι σωστά. Οπότε όσο δεν παίζει το παιχνίδι μέσα στο ύφος της νομοτέλειας και αποκόπτεσαι, τόσο περισσότερο θα φεύγεις και από το παιχνίδι. Φανταστείτε λοιπόν ότι όπως μια μέσα στο νερό ξαφνικά δημιουργείται ένα είδος φυσαλίδας, η φυσαλίδα κατευθείαν σπρώχνεται από το ίδιο το νερό να πάει πάνω και να βγει στο δικό της, θα λέγαμε, επίπεδο, διάσταση. Έτσι ακριβώς και εμείς. Κάθε φορά αυτό που λέμε κάρμα και αυτό που λέμε κόλαση και αυτό που λέμε κάθαρση, όλα αυτά συμβαίνουν γιατί όταν πάμε να ανέβουμε στα υψηλότερα πεδία όταν πεθαίνουμε, μας ξαναδιώχνει κάτω γιατί ακόμα κουβαλάμε μέσα μας συγκεκριμένα πράγματα που δεν είναι των ανωτέρων εθέρων. Έχετε ακούσει ποτέ την έννοια που λέει να ελαφρύνεις την ψυχή σου? Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, σχετικά με τη δική μας βέβαια γεωμετρία εδώ όπως το 3D, ότι όταν ανεβαίνουμε πιο πάνω σημαίνει ότι είμαστε πιο ελαφρύς. Ενώ όταν εμείς δεν ανεβαίνουμε πάνω, είναι ότι εμείς έχουμε τις συγκεκριμένους μαγνητισμούς λοιπόν ακόμα, με ορισμένες φυσικές, θα λέγαμε, τάσεις, μορφές. Και επειδή σας είπα πριν, όλα πάνω γίνονται φως, το φως το χρησιμοποιούμε εδώ για να παίξουμε το 3D και μετά το φως ξαναφεύγει. Βλέπετε ότι έρχεται το φως και δημιουργούμε σπίτια, ύλη, οτιδήποτε υπάρχει, μορφή. Αλλά αυτό φεύγει σε μια, διαλύεται. Τι είναι αυτό που φτιάχνει το φως και το κάνει μορφές και μετά φεύγει και διαλύεται? Η συνείδηση του συλλογικού, φίλε μου. Σαν ολικοί άνθρωποι, σαν ολικός εαυτός, σαν ολικά όντα μαζί με άλλα όντα, με ιεραρχίες, τι κάνουμε? Εμείς εστιάζουμε, παύλα, διατηρούμε, τηρούμε το κοσμικό νου, και επειδή τηράω, τηρώ σημαίνει κοιτάω, εστιάζει ο κοσμικός νους και κρατάει σε ύπαρξη, σε τάξη. Γι' αυτό λένε εναρχή είναι ο λόγος. Κρατάει σε τάξη αυτό εμείς που βλέπουμε Matrix, με τους νόμους του. Αν λοιπόν αυτό εσύ έρχεσαι με τη δική σου τη φαντασιοπληξία ή τον εγωισμό σου να πας να νομίζεις ότι μπορεί να το πειράξεις, αυτόματα είναι σαν να εγκαλείς την ύβρις και έρχεται να σε κυριοβολήσει, θα λέγαμε, ο Δίας. Πώς να σε κυριοβολήσει ο Δίας? Γιατί ο Δίας συνέχεια έχει κεραυνούς? Ας καταλάβουμε λίγο τι είναι το στοιχείο φωτιά, να μιλήσουμε ένα λεπτό για το στοιχείο φωτιά και μετά σας αφήσω να κάνετε τις ερωτήσεις σας, έτσι, να μιλάω λίγο, να ασχοληθούμε και με τα θέματά σας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τα τέσσερα στοιχεία και βάσει των τεσσάρων στοιχείων, έτσι πάνω κάτω όπως λέει και η αστρολογία, μέσα μας φτιάχνουμε τις συγκεκριμένες ιδιοσυγκρασίες. Κάθε ένα από τα τέσσερα στοιχεία αντιστοιχεί στα τέσσερα εσωτερικά σώματα που σας έχω πει. Το φυσικό επίπεδο στο φυσικό επίπεδο, στη γη θα λέγαμε. Θα λέγαμε το αέριο επίπεδο στον εθέρα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο συγκινησιακό και έτσι και όλο αυτό το πράγμα, το νοητικό επίπεδο είναι το αστρικό μας, το κορμί. Έτσι. Και θα λέγαμε το στοιχείο της φωτιάς είναι το εγώ, η ατομικότητά μας. Θέλω όμως να καταλάβετε τι είναι η φωτιά στην πραγματικότητα, γιατί δεν είναι όπως τα άλλα τρία στοιχεία. Η φωτιά στην πραγματικότητα είναι εκείνο το στοιχείο που διαχωρίζει, τα λέγαμε, τη μορφή σε φως και στάχτη. Αυτό γίνεται στην πραγματικότητα. Όπου υπάρχει φωτιά, που ενυπάρχει φωτιά, γιατί είναι από τον εθέρα το πιο λεπτεπίλεπτο σε όλα, ακόμα και μέσα μας, όταν ενεργοποιηθεί, τι κάνει? Διαχωρίζει, διαλύει, διασπάει. Τι δηλαδή? Το ανώτερο με το κατώτερο. Το πνευματικό με το υλικό. Γι' αυτό σε πολλές ασκήσεις εσωτερικής κατάστασης, αποκρυφισμού ή μαγείας ή και τα υπόλοιπα που έχετε ακούσει, συγκεκριμένες πτυχές το πώς να χειριστούμε τη φωτιά, παίζουν ρόλο με αυτά τα πράγματα. Επίσης κάθε φορά που βλέπετε καμένη βάτος, το πυρηνό πύρτο, το εσωτερικό και αυτά που λένε πάντοτε, καταλάβετε ότι μιλάνε για τη δική μας τη συνειδητότητα. Πάντοτε η συνείδηση είναι σαν τον εθέρα εκείνων
που αρχίζει με το πυρ, θα λέγαμε, της συνείδησης και διασπάει, θα λέγαμε, το ακάθαρτο με το καθαρό. Σας έχω πει πολλές φορές ότι κάτω, όταν μιλάμε για τον ύφεστο, τα ηφαίστεια και όλα αυτά τα πράγματα, μιλάμε για αυτό τη φωτιά. Μιλάμε για αυτή τη φωτιά που υπάρχει, που όταν εκδηλώνεται, ή την εκδηλώνουμε μέσα μας, ή την εκδηλώνεται απ' έξω, φέρνουμε εκείνη την ποιότητα, εκείνη την κατάσταση, ενεργοποιούμε τις τρεις δυνάμεις ξανά. Το ασενικό, το θηλυκό και το ουδέτερο. Και μόλις τα ενεργοποιούμε αυτά πέρα τα πράγματα, διασπούνται σε στάχτη, στην ύλη δηλαδή, αυτό που ξέρουμε σαν ύλη, και σε φωτιά, σε φως, και λέμε φωτίστηκε. Αυτή είναι η έννοια της ανάληψης. Έχετε ακούσει πολλές φορές για την ανάληψη. Τι γίνεται όταν κάποιος άνθρωπος παθαίνει αυτό που λέμε αναληφθέντες, δάσκαλοι και όλα αυτά που ακούτε καμιά φορά? Σημαίνει ότι άφησε τη μορφή κάτω και έφυγε, τα λέγαμε, το πνεύμα του με τέτοιο τρόπο, ώστε πήρε όλα όσα χρειαζότανε μαζί. Τα μετουσίωσε και τα έκανε φως. Αυτό που σας έλεγα στην αρχή. Και έμεινε μόνο η στάχτη κάτω. Κανείς δεν μπορεί να αναλυφθεί και να μην μείνει τίποτα κάτω εδώ πέρα. Ένα κομμάτι που δίνει η γη, αναγκαστικά θα μείνει στη γη. Αλλά επειδή αυτό το κομμάτι που θα μείνει στη γη έχει κάνει γρήγορη εξέλιξη μέσω της αναλήψεως, θα φύγει σε στάχτη. Στο πιο απλό, θα λέγαμε, στοιχείο, στο πιο ελαφρύ στοιχείο. Αντί να κάθεται σαν πτώμα και σιγά σιγά να φεύγει η ψυχή από μέσα, το βιωτικό, το σώμα, όλα αυτά πράγματα, και σιγά 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 μετά να διαλύεται και να σαπίζει. Υπάρχει μια διαφορά. Το παρατραβήξαμε τώρα, πήγαμε σε πολύ πιο εσωτερικά θέματα, αλλά θα ξαναγυρίσουμε στην αρχή. Τι είχαμε πει λοιπόν? Ότι αυτές οι δύο ροές μέσα μας, φίλοι μου, που ξεκινάμε, είναι ότι κρατάμε από τους προγόνους μας το κληρονομικό που δενόμαστε με τη γη, και φυσικά η ατομική ψυχή λοιπόν που έχει ο καθένας. Αυτό τον καιρό λοιπόν αυτοί που δεν χρησιμοποιούν τη ζωή, αλλά την αφήνουν να περνάει χωρίς να παίρνουν ψυχική εμπειρία, στις επόμενες σαρκώσεις που θα εκδηλωθούν, σπάνια βέβαια, αλλά αυτοί που δεν θα καταφέρουν να μπουν σε αυτό το πλαίσιο εσάρκωσης, δεν θα εσαρκωθούν στην επόμενη εξέλιξη της γης. Αυτοί που δεν την εκμεταλλεύονται καλά θα φτάσουν στα κατώτερα στρώματα, γιατί όντας οι ίδιοι οι συμμαθητές τους εισαγωγικά θα έχουν προχωρήσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς πάει. Θέλω να σας το πω αυτό για να δείτε πόσο σημαντικό είναι να ξαναθυμηθούμε ότι τα έργα μας έχουν και συνέπειες. Και αυτό δεν είναι μόνο για την εσάρκωση, συμβαίνει για όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε διαλέξει εδώ πέρα να ζούμε ένα είδος εξέλιξης. Άρα το φέρνουμε αυτό το κομμάτι μέσα μας, γι' αυτό μαθαίνουμε να κάνουμε το έργο της στιγμής, έλεγε ο Χριστός, έτσι δεν είναι? Και ο Χριστός είπα με την έννοια της συνειδητότητας, όχι με την έννοια των θρησκευτικών που βλέπουμε, αλλά με την έννοια του πραγματικού αποσυμβολισμού. Όταν ο άνθρωπος ξαναφτάσει στη χριστική συνείδηση, σαν δευτέρα παρουσία, σε όλο το μεγάλο πληθυσμιακό, θα λέγαμε, παράγοντα εδώ πέρα, μέσα στον κόσμο, τότε θα γίνει αυτή που λέγαμε η συγκεκριμένη, θα λέγαμε, αύξηση μερικών ανθρώπων να φτάσουν στη χριστική συνειδητότητα, θα φέρει ως αποτέλεσμα να εξαπλωθεί μόλις φτάσουμε στην κρίσιμη μάζα. Και έτσι εξαπλωθεί και θα έχουμε μια χριστική συνειδητότητα. Τι εννοούμε χριστική συνειδητότητα? Ότι θα έχουμε γίνει ένα με την κατανόηση της ύπαρξης της γης. Θα συνδημιουργούμε με τη γη. Θα συνδημιουργούμε με όλα αυτά που είναι στη γη. Θα φτάσουμε σε ένα πεδίο αγάπης και ένωσης με τον ίδιο μας τον πλανήτη. Ο πλανητικός λόγος στην πραγματικότητα είναι αυτό που λέμε ο Χριστός, το φως. Αυτό πάμε να κατεβάσουμε στον πλανήτη γη. Γιατί εδώ είμαστε. Αν είμαστε σε άλλο πλανήτη, η χριστική συνείδηση θα ήταν τότε εκείνη του πλανήτη. Επειδή εδώ πέρα λοιπόν έχουμε συγκεκριμένες καταστάσεις και παίχτηκε αυτό, θα λέγαμε, το μυστήριο του Γολγοθά και όλα αυτά τα πράγματα που έχει ακούσει, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μυστικιστικές ασκήσεις και επιτεύγματα συγκεκριμένων ανθρώπων που γιώνουν συλλογικές καταστάσεις, αναβαθμίζουμε σε τους δρόμους που ανοίγουν όλη την ανθρωπότητα. Είχαμε πει σε άλλα μαθήματα και σε άλλα σεμινάρια πως ο εθέρας μας ενώνεται με τον εθέρα όλης της γης
και στην πραγματικότητα υπάρχει και ένα συλλογικό της γης που και εμείς τα ζώα, τα φυτά και μέσα εκεί υπάρχουμε όλοι. Λοιπόν, για να δούμε αν έχετε γράψει καμία ερώτηση, να πάμε και σε εσάς. Δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα. Πάω να κάνω ένα πρόλογο ίσα ίσα να πάρουμε μια ιδέα. Γι' αυτό έχουμε φτιάξει τα μαθήματα. Πρέπει να γίνονται με σωστή σειρά, συγκεκριμένες συχνότητες, συγκεκριμένες ασκήσεις. Γιατί οι ασκήσεις δεν είναι τίποτα άλλο. Δεν είναι μαθηματικά, ιστορίες, γεωγραφίες και τέτοια πράγματα. Οι ασκήσεις, άμα πρέπει να καταλάβουμε ότι ασκούμε μια ενέργεια. Όταν λοιπόν εμείς ζούμε, σίγουρα ασκούμε ενέργειες. Όταν ζούμε κάτω από συγκεκριμένες μεθόδους, τότε ασκούμε άλλες ενέργειες. Όλοι κάνουμε ασκήσεις στην πραγματικότητα. Μόνο που μερικοί κάνουν λάθος ασκήσεις, γι' αυτό βγάζουν λάθος αποτελέσματα, γιατί εκπαιδεύουν λάθος πράγματα. Γι' αυτό τα λέμε ο άλλος είναι ασκητής, πήγαινε ασκήσει συγκεκριμένες μοναστηριακές ίσως ενέργειες. Όταν κάνουμε τον ασκητισμό του Καζαντζάκη, σημαίνει ότι πρέπει να ασκήσουμε συγκεκριμένες ενέργειες του μοναχισμού. Όταν ασκούμε λοιπόν ενέργειες και λέμε θα κάνουμε ασκήσεις, σημαίνει ότι βάζουμε τον εαυτό μας σαν φορέα ενεργειών που είναι να αρχίσει να κατεβάζει άλλου είδους ενέργειες. Αυτό σημαίνει κάνω ασκήσεις. Όπως κάνετε μερικές γιόγκα, όπως κάνετε γυμναστική και κάνετε κάτω από άλλα πράγματα τους μη σας να δουλεύουν άλλοι για να ανοίγουν οι μυς, να έχετε παραπάνω έτσι ευληγησία, άλλοι να έχετε παραπάνω όγκο, άλλοι να έχετε παραπάνω γράμμωση, άλλοι να έχετε παραπάνω μορφιά, αναλογίες, λίπους, πρωτεΐνης, υδατάνθρακα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι όταν εμείς δουλεύουμε με συγκεκριμένο τρόπο, έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, το κάθε τι στη ζωή. Όταν εμείς ασχολούμαστε λοιπόν με την ψυχολογία, τι λέμε? Συγκεκριμένες ασκήσεις ανθρωπότητας, δηλαδή που ασκεί ενέργεια, φέρνουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γι' αυτό λέμε, παιδιά, δεν το θέμα ότι αυτό είναι κακό, ότι είναι καλό. Ξέρουμε κάθε ενέργεια να περνάει από την ανθρωπότητα και η ανθρωπότητα δεν κάθεται να μάθει από αυτή την ενέργεια τον τύπο, αλλά μόνο λύνει ασκήσεις. Στο τέλος ξεχνάει γιατί έχει εδώ πέρα. Ήρθες για να μάθεις τους τύπους, όχι για να λύνεις αιώνια ασκήσεις. Όταν βλέπουμε την ανθρωπότητα λοιπόν και ασκεί συγκεκριμένα πράγματα χωρίς να το ξέρει και μεγενθύνει μέσα του πράγματα χωρίς να ξέρει τι είναι αυτά που μεγενθύνει, μετά αναρωτιέται γιατί έρχεται η καταστροφή. Αναρωτιούνται γιατί έρχεται ο πόλεμος, αναρωτιούνται γιατί είναι έτσι η κοινωνία και μετά ξεκινάνε λοιπόν αφού φανεί στην εκδήλωση και τόσο έντονα όσο ηλίθιοι των ανθρώπων κάτι, τότε θα ξεκινάει ο άλλος να ταρακουνιέται και να πει πώς φτάσαμε όσο εδώ ρε φίλε. Αλλά φτάσαμε ως εδώ γιατί συγκεκριμένα ασκούσαμε αρνητικής ενέργειας πράγματα. Δεν παίζει ρόλο αν διαλογίζεσαι μια ώρα την ημέρα, δεν παίζει ρόλο να κάνεις προσευχή μια ώρα την ημέρα. Παίζει ρόλο όλο το υπόλοιπο 24ωρο. Και οι περισσότεροι, το 1 τρίτο της ζωής σας, σίγουρα δεν το θυμάστε. Τα 2 τρίτα, όχι ότι τα θυμάστε, αλλά λέμε ότι είναι η εκρήγορση. Το άλλο το τρίτο, μιλάω για τον ύπνο, για όσοι δεν καταλάβατε. Μιλάω για να κοιμόμαστε. Το 1 τρίτο της ζωής σας σίγουρα δεν το θυμάστε. Γι' αυτό και τα πεθαίνουμε, τα 2 τρίτα γυρίζουν πάλι και κάνουν την επανάληψη, το λέγαμε, της ζωής. Το 1 τρίτο όμως, έτσι, είναι που συνέχεια το χάνουμε σε κάθε εσάρκωση. Γιατί? Γιατί τη ζούμε στους εσωτερικούς κόσμους. Από αυτή την έννοια λοιπόν το λέω. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν ξεκινήσει και κάνει συγκεκριμένες ασκήσεις, τότε αυτές οι ασκήσεις, αυτός ο τύπος ζωής, έτσι, για να μπορέσει να εκδηλωθεί, συγκεκριμένα βάζει τον άνθρωπο κάτω από άλλες ποιότητες ενέργειας ή κραδασμών. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε εμείς? Δίνουμε συγκεκριμένες ασκήσεις, όχι να τις κάνεις μία φορά όποτε τις θυμάσαι, αλλά για να αλλάξεις τον τρόπο ζωής. Αλλάζοντας τρόπο ζωής και διατηρώντας όσο πιο πολύ μπορείς τον εαυτό σου κάτω από συγκεκριμένες δονήσεις, αρχίζουν και έρχονται τα αποτελέσματα. Θέλει δεν θέλει, γιατί είναι νόμος φυσικός. Είναι ο τύπος. Όπως και το ανάποδο. Όταν εμείς κάνουμε ασκήσεις καθημερινά, επειδή κοιμόμαστε και δεν καταλαβαίνουμε τι ασκήσεις κάνουμε, και ασκούμε αρνητικές ενέργειες, όχι μόνο όταν έχουμε γρήγορση, αλλά όταν κοιμόμαστε, δηλαδή με την έννοια ότι δεν καταλαβαίνω τι κάνω ακόμα. Δεν έχω εγρήγορση στη συμπεριφορά μου. Δεν μπορώ να δω αυτό που κάνω. Τι σας είπα πολλές φορές στα μαθήματα τα προηγούμενα, ότι ο καθρέφτης αντανακλάει το είδωλό μας ακόμα και όταν δεν τον κοιτάμε. Έτσι και εμείς, όταν είμαστε σε λύθη και θυμόμαστε μερικές φορές στη ζωή μας
και έχουμε εγρήγορση μερικές στιγμές και τα άλλα όλα μας στη σκέψη μας, ή λειτουργούμε υποσυνείδητα, ή δεν ξέρουμε ενέργειες που κάνουμε πού φτάνουν, καταλαβαίνετε ότι είμαστε έρμεοι να περάσουμε ό,τι είναι να περάσουμε. Γι' αυτό δεν πρέπει να τα βάζουμε με τον πόνο, γιατί ο πόνος είναι το αποτέλεσμα. Να μας δείξει τι μωροί είμαστε. Από εκεί βγαίνει η λέξη τιμωρία. Και τι σου δίνει, τι μωρός ακόμα είσαι. Και τι είμαστε όλοι μωρά σχετικά με την αναβάθμιση. Ο άνθρωπος είναι ακόμα σε μια ευριακή κατάσταση σχετικά με την ιεραρχία, με το που μπορεί να φτάσει. Εντάξει. Λοιπόν. Είναι, παιδιά, το πρώτο μετά από καιρό. Καταλαβαίνετε και έχω όρεξη να τα πούμε, έτσι, να μιλήσουμε, να μοιραστούμε. Γι' αυτό ξεκινάω τώρα και δίνω χρόνο σε εσάς. Από εδώ και πέρα, οι δικές σας ερωτήσεις και τα δικά σας θέματα. Λοιπόν, διαβάζουμε. Πάμε να δούμε αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Ωραία, και εγώ σας χαιρετώ όλους, παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα όλοι. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης εδώ, ο φίλος μου, λέει: σταμάτω όταν επανεσαρκώνομαι, τότε με τον χρόνο εσάρκωσής μου, τι γίνεται, είναι άμεσος? Ήθελε ένα άλογο χρόνο, γιατί να συμβαίνει έτσι, όπως μπορεί να συμβαίνει? Για κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικός ο χρόνος που θα περάσει στα εσωτερικά του παιδεία. Για κάποιον άνθρωπο είναι συγκεκριμένος, έτσι, αλλά διαφορετικός. Αυτό το αυτόματο που υπάρχει δεν είναι για όλους τους ανθρώπους. Όσο πιο ανεπτυγμένος είναι ο άνθρωπος, σε εισαγωγικά, και όχι πάντοτε, σας το ξαναλέω, τόσο πιο πολύ περνάει σε αστρικά πεδία, τις κατανοήσεις, τα συναισθήματα, τις συγκινήσεις, γιατί έχει πολλή πληροφορία να αρχίσει και να φτιάξει εκεί πέρα. Όσο πιο, θα λέγαμε, ζωικός είναι ο άνθρωπος, τόσο μπορεί να είναι και πιο γρήγορη η δική του επανεσάρκωση. Καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος στα αστρικά πεδία διακυμαίνεται, βέβαια, αναλόγως τις διαστάσεις που παίζεις, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το φυσικό. Έτσι. Οπότε στην πραγματικότητα, κατά τη δική μας την έννοια, έτσι, μια φυσιολογική, θα λέγαμε, κατάσταση που πάντως δεν είναι για όλους τους ανθρώπους, είναι γύρω στα περίπου όσο είναι και μια εσάρκωση, έτσι, όπως είναι 70, 60, 80 χρόνια, αλλά σας είπα, αναλόγως την εξέλιξή του και τι συνειδητότητα έχει στα αστρικά πεδία και τι εξέλιξη έχει να κάνει και πόσο πολύ μπορεί να δουλέψει, ακόμα και πολλές φορές πόσο εγκλωβισμένος μπορεί να είναι σε πεπιθήσεις φυσικής πραγματικότητας και εντροπικές ενέργειες, αυτό που λέμε πάει ή νομίζει ότι περνάει την κόλαση, εν πάση περιπτώσει στη δική του πραγματικότητα. Κανείς δεν περνάει κόλαση γενικά. Υπάρχουν ατομικές κολλάσεις, σας είχα πει, γιατί είναι ατομικές στη δική του πραγματικότητα καθένας. Παρ' όλα αυτά βιώνει αυτό το πράγμα. Πλάνη είναι σχετικά με το συλλογικό, αλλά υπάρχουν ατομικές κολλάσεις και συλλογική παράδειση. Έτσι. Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει κάποιο fix. Ό,τι είναι να γίνει λοιπόν εκεί πέρα, θα γίνει. Οπότε μην ασχολείστε με αυτό το πράγμα. Καλύτερα θα ήταν να μπορέσετε να ασκήσετε συγκεκριμένες ενέργειες του μελλοντικού εαυτού σας. Τι σας έχω πει? Σας έχω πει πολλές φορές ότι όσο κοιτάμε τα παιδιά και δεν τα ζηλεύουμε, αλλά τα κοιτάξουμε μία έννοια και μπορούμε να μπούμε στη δική του ψυχολογία, στο δικό του πρόγραμμα, στις δικές του ασκήσεις, στο τι έχει εκείνος να παίξει ζωή του, στα κάρματα που έχουν να περάσουν, αλλά και στα υπόλοιπα, στις ικανότητες που έχουν να περάσουν και την εξέλιξη τη δική του, και δεν μένουμε μόνο στην εγωπάθειά μας ή να τα κατακρίνουμε οτιδήποτε ή στη δική μας επιθυμία. Τόσο περισσότερο δημιουργούμε μέσα μας εντυπώσεις που καρποφορούν και στο αστρικό θα δουλέψουν έτσι για να φτιάξουμε την επόμενη εσάρκωση. Γι' αυτό λέμε και στις γυναίκες, αν θέλετε να βγαίνετε όμορφες, συμμετρικές, κοιτάξτε να έχετε αγνή καρδιά. Η αγνή καρδιά, η αρμονία, η ειλικρίνεια δηλαδή με τον νόμο, θα σας φέρει πιο κοντά στη συχνότητα φύ. Όταν όμως εσείς, ελπίζω να καταλαβαίνετε ποια λέμε έτσι τη συχνότητα φύ, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, στην αρμονία. Όταν εσείς όμως, φίλοι μου, είστε εδώ πέρα στο ψέμα, στη δυσαρμονία, τι σας είχα πει, το ψέμα φέρνει τερατογέννηση. Δηλαδή τι, όσο εσύ τις ενέργειες μέσα σου τις πας κόντρα με την αρμονία, η κατάσταση του κάρματος, επειδή συνεχόμενα δεν δέχεσαι την πραγματικότητα και στον κόσμο σου, καταλαβαίνεις ότι στην επόμενη εσάρκωση τα στοιχεία που θα μαζέψεις για να εκφράσεις τη δική σου ψυχή δεν θα έρχονται αρμονικά και θα φτιάξεις ένα σώμα άτσαλο. Και θα πας ένα DNA άτσαλο, θα συγχρονιστείς με μια μορφή άτσαλη. Το καταλαβαίνουμε.
Γι' αυτό περισσότερες φορές βλέπουμε ψυχοπάθειες και μερικά πράγματα να μην έχουν μπει σωστά μέσα τους πολλές φορές, σαν να είναι τροφικά, σαν τους ανθρώπους να είναι έτσι. Ακριβώς είναι το κάρμα, το αποτέλεσμα δηλαδή, έτσι, της ανισορροπίας που υπήρχε αυτός ο άνθρωπος, ώστε να μπορεί να δεχθεί συγκεκριμένες πραγματικότητες και νόμους και νομοτέλειες. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Τόσο δύναμη να αυτοκτονήσει και να φέρει υβριδιασμούς και καταστροφή ο άνθρωπος. Μην κοιτάτε μόνο αυτά που κάνουμε εν ζωή, τα υβρίδια και όλα αυτά τα πράγματα, τα τέρατα που δημιουργούμε. Το κάνουμε και την έννοια ανάμεσα στις ζωές μας. Γι' αυτό και βγαίνουν έτσι οι μορφές, όπως βλέπουμε. Λοιπόν, λέει η Γιώτα, λέει, υπέροχος, ωραία, υπάρχει κάποια άσκηση να μπλοκάρουμε την αρνητική ενέργεια και τα τοξικά άτομα να μην τρώνε την ενέργειά μας, λέει η Λιάννα. Εμείς εδώ πέρα σας έχουμε πει τόσες φορές ότι στην πραγματικότητα μπορεί να φαίνεται εδώ πέρα σου τρώνε την ενέργεια στο μυαλό σου, έτσι να νομίζεις. Παρ' όλα αυτά η πραγματικότητα, ο μηχανισμός που λειτουργεί, η φυσική πραγματικότητα, είναι ότι απλά εσύ τι κάνεις, αναπαράγεις τη δόνηση του αλουνού και νομίζεις έτσι ότι σου τρώει την ενέργεια, ότι την παίρνει. Βλέπετε, όταν μπούμε στον κόσμο των συχνοτήτων, καταλαβαίνουμε ότι εμείς είμαστε αυτοί που δημιουργούμε την πραγματικότητά μας. Οτιδήποτε λοιπόν κάνει ο άλλος, αν εσύ μάθεις να μην το δέχεσαι ή αφού το δεχτείς λόγω συνέστησης να μπορείς να το αποβάλεις, καταλαβαίνεις ότι κανείς δεν σου τρώει τίποτα. Γι' αυτό λέμε ότι εσύ επιτρέπεις πάντοτε κάποιον να σου φάει την ενέργεια. Γιατί λόγω ενσυναίσθησης έχεις μάθει να υιοθετείς και να ενεργοποιείς μέσα στους συγκεκριμένες πεποιθήσεις και προγράμματα, επειδή βλέπεις ορισμένα πράγματα και νομίζεις ότι δεν είσαι ικανή να τα μετατρέψεις. Οπότε οι περισσότερες λοιπόν φορές που εμείς καθόμαστε και λέμε μας τρώει την ενέργεια και μπαίνουμε σε καταστάσεις άμυνας, καλό θα είναι αφού απομακρυνθούμε, εφόσον δεν ξέρεις, έτσι, να απομακρύνεσαι μάλλον, αφού το πρώτο πράγμα είναι η απομάκρυση, μετά καλώς να βάλουμε τον εαυτό μας σε αυτή την κατάσταση, να δούμε πώς δουλεύουν μέσα μας αυτές τις ενέργειες, γιατί αν εμείς δεν είχαμε ανάγκη ακόμα να τις εκδηλώσουμε μέσα μας, δεν θα ερχόντουσαν από τους άλλους. Βλέπετε, πολλές φορές έρχεται κάποιος και λέμε «Αχ, μα αρνητική ενέργεια με κόλλησε» και έχουν κάνει όλοι τοξικοί τους άλλους τοξικούς. Και ο ένας μαλώνει με τον άλλον ποιος είναι πιο τοξικός στην πραγματικότητα και στο τέλος δεν μιλάει κανένας με κανέναν. Ναι. Γιατί για κάποιο λόγο όλοι οι διαστητικοί εκεί πέρα μαθαίνουν ότι όλοι οι άλλοι είναι τοξικοί και ότι δεν πρέπει αυτοί να βρουν την τοξικότητα μέσα τους. Κάποιος όμως την αυτογνωσία καταλαβαίνει άλλα πράγματα. Καταλαβαίνει ότι αν εγώ δεν μάθω μέσα μου να ξέρω πώς να μην αφήνω την τοξικότητα να βγαίνει και χρειάζεται να μάθω αυτό το πράγμα και εγώ μέσα μου δεν μπορώ να το δω, θα πρέπει ο άλλος να μου την ενεργοποιήσει. Ο άλλος να μου ενεργοποιήσει ένα θύμα που δεν ξέρω πότε να το παίξω. Ο άλλος να μου ενεργοποιήσει ένα κακό εαυτό που δεν ξέρω να τον ελέγξω. Ο άλλος να μου ενεργοποιήσει έναν εαυτό που ξέρω ότι τον έχω μέσα μου και δεν μπορώ να δω πότε βγαίνει. Ο άλλος, ο κακός, ο πήξε, ο ντύξε, ο χαμηλίου επιπέδου που δεν θα έπρεπε, που δεν αξίζω, που όλα αυτά τα πράγματα που λέτε, στην αυτογνωσία λειτουργούν διαφορετικά. Στην αυτογνωσία λέει για να ήρθε και να μου βγάλει αυτά τα πράγματα από μέσα μου, για κάτσε να τα δω. Τι γίνεται, μήπως το κάνω κι εγώ, μήπως υπάρχουν μέσα μου, τα έχω βάλει σε ουδέτερη κατάσταση ή λειτουργούν μέσα μου κατακριτικά σαν καρκίνος. Τα έχω χρησιμοποιήσει να φέρω μια αρμονία μέσα μου. Μην ασχολείστε το πόσο ο άλλος είναι κακός και φίδι. Έτσι είναι. Πάρτε τα μέτρα σας. Ασχοληθείτε πόσο το φίδι υπάρχει μέσα σας. Έτσι έρχεται η φώτιση. Γι' αυτό για κάποιον που λέμε ότι κάνει αυτογνωσία, τι κάνει, χρησιμοποιεί όλα αυτά τα πράγματα για να γίνει δυνατότερος, καλύτερος. Το πρώτο πράγμα που ξέρεις από τη φύση σου, το αισθηκτότητας είναι να φύγεις, φίλοι μου. Οπότε φύγε. Μόλις φτάσεις στο σημείο να δεις ότι που και να πας πέφτεις πάλι στο ίδιο, τότε πρέπει να κάτσεις να σκεφτείς. Αν δεν σου έκανε αυτό το πράγμα η φύση, δεν θα σε έβαζε ποτέ σε ένα διέξοδο για να πας πάνω ή κάτω, αναλόγως πως έχεις μάθει εσύ. Εντάξει, ο άνθρωπος, επειδή είναι πολυεπίπεδος, είναι πολύ δύσκολο και πρέπει να ξέρετε πολύ καλά πώς μπορούμε να το ψυχολογήσουμε και κάθε φορά τι θα πρέπει να του δώσουμε, αναλόγως σε τι κλίμακα είναι. Ποτέ δεν λέμε αυτό είναι καλό, είναι κακό. Πάντοτε κοιτάμε την ισορροπία. Γέρνει από τη μία, τον τραβάς. Γέρνει από την άλλη, τον τραβάς. Ποτέ δεν λειτουργούμε μονόπλευρα. Οκ. Λοιπόν,
Προχωράμε, λέει η Φιλίτσα, πιστεύεις ότι μπορούμε να αλλάξουμε το πεπρωμένο? Το πεπρωμένον φυγήν αδύνατον. Το πώς θα περάσουμε το πεπρωμένο είναι δυνατόν. Άρα στην πραγματικότητα, επειδή εσύ δεν ξέρεις τι είναι το πεπρωμένο, κανείς δεν ξέρει τι είναι το πεπρωμένο. Έτσι το λέμε. Α, το πεπρωμένο λέμε. Τι είναι το πεπρωμένο? Το πεπρωμένο είναι μαθηματικοί αριθμοί. Το πεπρωμένο είναι συγκεκριμένοι μαθηματικοί αριθμοί. Είναι ένα συγκεκριμένο μάθημα που είναι να πάρεις. Θα το περάσεις με λεφτά, χωρίς λεφτά, με αγάπη, χωρίς αγάπη, στους δρόμους, σε σπίτι, σε πανεπιστήμιο, με τους συγγενείς σου, αλλού. Το πεπρωμένο είναι πεπρωμένο. Είναι το πνευματικό σου, ψυχολογικό σου επίπεδο. Την τάξη σου δεν μπορεί να την αλλάξει, μπορεί να την περάσει. Δεν μπορεί να την αλλάξει όμω. Τα σκονάκια εδώ μπορεί να παίζουν στη γοητεία των ανθρώπων. Εκεί όμω δεν παίζουν. Γι' αυτό λέμε προσέξτε το πνευματικό σα εγώ, γιατί δεν την πατήσετε. Εκεί δεν λαδώνετε κανέναν. Ναι. Εκεί δεν έχετε σκονάκια κανέναν. Ναι. Το κάρμα περιμένει σαν τη φάκα. Όποιο νομίζει ότι πάει να περάξει το πεπρωμένο και έχει ένα πνευματικό εγώ και νομίζει, μα εγώ είμαι ανώτερη. Και ενώ μέσα τη ξέρει και ότι τη βγαίνουν πράγματα και το παραδέχεται και στροφοκαμιλίζει. Αυτός ο άνθρωπος είναι φυσικό, επειδή κομπλεξάρει, επειδή φοβάται, επειδή δεν έχει τη δύναμη να παραδεχτεί ότι ακόμα δεν είναι σε αυτό το επίπεδο και απλά κρύβεται. Παραδείγματος χάρη, οι περισσότερες γυναίκες που βλέπω ασχολούνται με το χώρο ξαναμετά πάβουν να κάνουν σχέσεις. Γιατί? Γιατί οι σχέσεις τους βγάζουν αρνητικούς εαυτούς, ιστορίες, ψέματα. Είναι σαν να σε σπίτι, να ασχολείσαι με την ομορφιά και να πάψεις να έχεις καθρέφτες. Αυτό το πράγμα είναι. Τι φοβάσαι? Κοιτάξτε λοιπόν, όταν δεν έχουμε μάθει αυτογνωσία, δεν ξέρουμε από πού βγαίνει κάθε φορά η απόφασή μας. Α, βγαίνει από το φόβο. Όχι, το λέμε εμείς, βγαίνει από την κατάσταση που είναι πνευματικός. Όχι. Γιατί δεν κάνεις αυτά, εκείνο το άλλο, το άλλο. Α, γιατί εγώ τα ξεπέρασα. Ή τα έκανα στην παλιά μου ζωή. Μα δεν τα έχεις ουδετεροποιήσει. Δεν τα έχεις φτάσει σε μια ουδέτερη κατάσταση. Τα κατακρίνεις. Όχι, λέει, δεν τα κατακρίνω. Μα πώς δεν τα κατακρίνεις? Κάντα. Α, όχι, δεν τα κάνω. Γιατί? Γιατί τα κατακρίνω. Αφού τα βλέπω, τα κατακρίνω και στον άλλον. Θέλω να πω ότι ένας που πάει στην κατάσταση κάθαρσης έχει πολλές πεπιθήσεις κατάκρισης, γιατί δουλεύει με τον μαγνητισμό. Φτάνει σε ένα σημείο να φτάσει στον εαυτό του να το χωρίσει στα δύο, τον καθαρό και τον ακάθαρτο. Τι σας είπαμε, τη φωτιά? Έτσι δεν είναι? Μετά όμως θα πρέπει να τα ενοποιήσει αυτά. Γιατί θα φύγει η συνείδησή του από την πολικότητα, άμα θέλει να φτάσει σε ένα επίπεδο αναβάθμισης. Πρέπει να φύγει από τη διτότητα. Έτσι. Υπάρχουν πάντοτε, σας είπα, πολλά επίπεδα του νου και πολλές πεπιθήσεις που τις παίρνει το κατώτερο εγώ και αρχίζει και το φτιάχνει όπως θέλει εκείνο και δίνει τις απαντήσεις. Γι' αυτό πάντοτε πριν φτάσουν στο σημείο εμείς να παρνηθούμε το κακό, αποτάσσε το σατανά, το αποτάσσω λένε. Αποτάσσε το σατανά, το αποτάσσω το σατανά. Ποιος σατανά, αφού δεν ξέρεις που είναι? Δεν ξέρεις τι είναι? Πώς τον αποτάσσεις, πώς μπορείς κάτι να το πολεμήσεις, να το διώξεις, να το νικήσεις, να ξέρεις τι είναι? Γι' αυτό βλέπουμε τον Χριστό ότι είναι 33 χρονών. Που σημαίνει 33 σπονδύλους. Ότι έχει αναβάσει την κουνταλίνη. Ότι έχει μάθει να αφυπνίσει και τα 7 τσάκρα. Ότι την ενέργεια, το βίωμα τα περνάει από 7 τσάκρα. Γι' αυτό μπορεί μετά να αναγνωρίσει και να αποτάσει. Αποτάσει τα από πάνω του, θα λέγαμε, το σατανά, το κακό, τον εγωισμό, την εντροπία. Αν δεν φτάσει σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, νομίζετε ποτέ εσείς, ό,τι και να λέτε, μπορείτε να διώξετε το κακό από πάνω σας? Ή ξέρετε αν εσείς κάνετε κακό ή καλό? Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μην κοροϊδεύετε τον εαυτό σας. Η ειλικρίνεια πονάει, αλλά γιατί? Γιατί είμαστε άνθρωποι, δυστυχώς, που ζούμε σε δυσαρμονία. Αν η ειλικρίνεια δεν πόναγε, θα σημαίνει ότι ήμασταν πάρα πολύ καλά άτομα, σε καλό δρόμο. Όταν πονάει η ειλικρίνεια, σημαίνει ότι ακόμα είμαστε αντιστατικοί. Γι' αυτό λοιπόν, φίλοι μου, θα πρέπει να έχουμε πρώτα φτάσει σε ένα επίπεδο, πρώτα φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο αυτογνωσίας, αυτοκριτικής, καθαρότητας, ουδετερότητας και μετά να μπορούμε να κρίνουμε και να πούμε αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Ακολουθά το δρόμο του φωτός. Πώς όταν δεν έχουμε μάθει πια τα σκοτάδια? Okay. Άρα χρειάζεται σωστή εκπαίδευση. Σωστή εκπαίδευση. Πρώτα αφήμιση των λειτουργιών μέσα μας. Όλοι ξέρετε γιόγκα για τα τσάκρα, αλλά τα τσάκρα δεν είναι άντε το αφύπνισα το ένα, σαν να γρατζουνάω χορδές. Όλα τα τσάκρα, σας έχω πει, συνδέονται, δουλεύουν και φτιάχνουν νότες, όπως δουλεύουν και οι νότες και δουλεύουν όλες μαζί και φτιάχνουν αυτό που λέτε μουσική. Όταν σε ακούσει να κάνει γκραν γκρουν, λες τι είναι αυτό, ρε, μουσική είναι αυτό. Άρα τι σημαίνει, υπάρχει συσχετισμός των τσάκρα.
Όχι, αν εντάξει, το έβγαλα αυτό, το ανέπτυξα εκείνο, το έκανα αυτό. Πρέπει να δουλεύουν αρμονικά μεταξύ τους. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς τώρα θα ισχυώσουμε, σε εισαγωγικά λέμε, αυτό που κάνουμε, τις διδασκαλίες, για να γίνεται σωστή κατανόηση. Γιατί αν δεν γίνεται σωστή κατανόηση, απλά δεν θα δουλεύει. Κάνει ότι δουλεύει, αλλά μετά δεν θα δουλεύει. Θα θέλουμε να δουλεύει, αλλά μετά δεν θα δουλεύει. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Ειλικρίνεια δηλαδή λέει διαφάνεια. Είδες τώρα που το λες. Διαφάνεια. Ο Δίας είπαμε είναι ο κοσμικός σου νους, όχι ο φυσικός, οπότε καν τον αφανή. Ξέρεις, όταν ο Δίας λοιπόν μπαίνουμε και κάνουμε διαλογισμό, μπαίνουμε στη λογική του Δία. Και έτσι έρχεται η διαφάνεια. Όταν εμείς καθόμαστε, κάνουμε και απλά κοιμόμαστε και οραματιζόμαστε και δεν μαθαίνουμε τίποτα, δεν τα περνάμε σε φως, δεν φωτιζόμαστε. Αυτό δεν είναι διαλογισμός. Όπως έλεγε ο Κρισναμούρτη, είναι απλά ένα είδος ύπνου για να νιώσουμε καλύτερα. Υπάρχουν δύο είδων πληροφορίες, φίλοι μου. Η πληροφορία για να φτιάξουμε μέσα μας το πάρισμα τον εαυτό μας και τη δόνησή μας. Και η πληροφορία που μαθαίνεις κάτι. Παραδείγματος χάρη, τι λένε οι άλλοι, όλα στο χρόνο τους. Ό,τι και να γίνει, όλα στο χρόνο τους. Όλα στο χρόνο τους. Μια χαρά. Σου φεύγει από πάνω το άγχος, σου φεύγει αυτό το πράγμα, όλα στο χρόνο τους. Ναι, παρόλα αυτά, από αυτό όμως δεν σου λέει αν έμαθες κάτι. Βλέπετε, υπάρχουν οι πληροφορίες λοιπόν και απαντήσεις που δίνουμε και μετατρέπουμε σε φως, σε γνώση, και υπάρχουν απαντήσεις που δίνουμε πολύ απλά για να βιώσουμε ένα ωραίο, θα λέγαμε, παυσίπονο για να νιώσουμε καλά. Εμείς έχουμε και τις δύο διδασκαλίες, γιατί πρέπει ακριβώς να δουλεύουν και οι δύο. Και να νιώσεις καλά και να αποκτήσεις γνώση. Έτσι. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω, λέει η Βικτόρια. Τι θα έλεγες για τα παιδιά μέσω εξωσωματικής. Επίσης για τα παιδιά από εδώ της σπέρματος ή παιδιά ξένου αρίου ή παρένθετης μητρότητας κτλ. Μήπως οι ψυχές κολλάνε στο εμβριακό σώμα ανεξαρτήτου προέλευσης φυσικής ή τεχνικής. Είναι σίγουρο ότι για να υπάρξει μία μορφή θα πρέπει να εμψυχώνεται. Το θέμα όταν λέμε παιδιά ότι η ψυχή δεν είναι ανθρώπινη ή οτιδήποτε άλλο είναι ότι δεν έχει τις ιδιότητες εκφρασμένες. Όσον αφορά, είχα πει και σε άλλα βίντεο, τη σύλληψη, πρέπει να καταλάβουμε πότε είναι εγωιστική η σύλληψη. Όταν για κάποιο λόγο το αποτέλεσμα λοιπόν έτσι έρχεται και το κάνουμε από καρδιά μέσα μας και πάλι φτάνουμε σε ένα σημείο, άντε να αποκτήσουμε παιδί, έτσι, φτάνουμε, ή όχι μόνο το παιδί, και να βάλουμε καρδιά και να βάλουμε χέρι καινούριο και μυαλό καινούριο και τσιπάκι στον εγκέφαλο και τσιπάκι στο χέρι και όλα αυτά τα πράγματα που η τεχνολογία μας προσφέρει για να έχουμε την άνεση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι άλλο η άνεση και άλλο η συνειδητότητα. Βλέπετε, εδώ πέρα έχουμε φτιάξει τόσα πολλά πράγματα να έχουμε ανέσεις. Χίλιων ειδών αμάξια, χίλιων ειδών αρώματα, χίλιων ειδών καθίσματα, χίλιων ειδών καφέδες. Γιατί? Γιατί κοιτάμε πώς κάθε εγώ, παύλα, υβρίδιο, να το κάνουμε να είναι άνετο. Δεν κοιτάμε να φτιάξουμε τα εγώ μας για να έχουμε ανέλυξη και αφύπνιση. Κοιτάμε ό,τι εγώ έχει ο καθένας, ό,τι δηλαδή μέσα του πραγματικά εκφυλισμό έχει, να έχει την άνεση ο εκφυλισμός να υπάρχει. Αυτό κοιτάμε. Στο όνομα του εμπορίου, στο όνομα της καλοπέρασης, στο όνομα της λύθης. Έτσι ακριβώς είναι και η τεχνολογία όταν θέλουμε να κάνουμε παιδιά. Αν εμείς δεν κοιτάμε τον εκφυλισμό μας για κάποιο λόγο, για ποιο λόγο δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά, τι μας λείπει, να ασχοληθούμε με αυτό, να δούμε για ποιο λόγο το έφερε έτσι η μοίρα, για ποιο λόγο εμείς που έχουμε και άλλη ζωή, να κάνουμε στα επόμενα, για ποιο λόγο εμείς όμως μας ζητάει να μην πάμε να κάνουμε έτσι φυσικό πράγμα. Μήπως λέω εγώ το κάνει για να μάθεις να αγαπάς πράγματα χωρίς να είναι δικά σου. Παραδείγματος χάρη, αγάπησε όλα τα παιδιά του κόσμου, υιοθέτησε όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν χρειάζεται να κάνεις το δικό σου παιδί, γιατί ποτέ δεν είναι δικό σου παιδί. Απλά δίνεις ένα κομμάτι εσύ και ο πατέρας, το κάνετε, το κρέας δηλαδή, τη φυσική πραγματικότητα, γιατί έτσι εκδηλώνεται, και μέσα λοιπόν μπαίνει κάποια ψυχή. Άρα δεν είναι το θέμα, άμα θα το κάνω εγώ εξωσωματικά ή σωματικά οτιδήποτε, είναι ο τρόπος, η ενέργεια που λειτουργείς, αν είναι εγωική ή πραγματικά συμπεριφέρεσαι με ανοιχτή καρδιά, και όταν συμπεριφέρεσαι με ανοιχτή καρδιά, θα μάθεις να αποδέχεσαι την πραγματικότητα, θα μάθεις να δέχεσαι αυτό που είναι να δεχτείς. Και οτιδήποτε κάνεις με το δικό σου το παιδί, αν το βγάλεις εσύ ή αν πάρεις άλλο παιδί ή ξένο παιδί, τα ίδια βιώματα μπορείς να πάρεις. Μπορεί να αναπτύξεις το μητρικό σου ένστικτο χωρίς να είναι το δικό σου παιδί. Μπορείς να αναπτύξεις οτιδήποτε αναπτύσσει μια μητέρα.
Άλλωστε, ξέρετε, είναι άλλη μητέρα που το γεννάει και άλλη μητέρα που το μεγαλώνει. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω. Μην κολλάτε σε θέματα τελείως φυσικά, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι το φυσικό το επειδή βγαίνει από μέσα σου ή γίνεται εξωσωματικά ή γίνεται με 500 άλλα πράγματα. Είναι ο τρόπος που εσύ ξεκινάς και έχεις πεποιθήσεις, σχέσεις, ενώσεις με αυτή την ψυχή που θα κατέβει. Θέλω να πω λοιπόν, φίλοι μου, ότι τις περισσότερες φορές όταν μιλάμε από ψυχικό επίπεδο είναι πολύ πιο βαθιά τα θέματα, έτσι. Παρ' όλα αυτά η ομή πραγματικότητα τι είναι, ότι όσο εμείς δεν ακολουθούμε τη φυσική κατάσταση για να βγάζουμε κάτι, κάτι χάνει και από τη φυσικότητα αυτό που φτιάχνουμε. Είναι ούτως ή άλλως de facto. Όταν καταφέρουμε να φτάσουμε σε σημείο τόσο μεγάλης τεχνολογίας που δεν θα χάνουμε κάτι ιερό από τη φυσικότητα, τότε πραγματικά μάλιστα να το κάνουμε. Δυστυχώς όμως η τεχνολογία, επειδή πήγαινε ανεξάρτητα από την καρδιά αυτόν τον καιρό, πάντοτε την πληρώνουμε με κάρμα. Αυτό έχω εγώ να πω. Παρ' όλα αυτά, όποιοι δεν είναι έτοιμοι να δεχτούν συγκεκριμένα πράγματα, δεν θα κάτσω να τους πω εγώ και να τους βάλω μέσα τις ψυχολογικές έννοιες και ενοχές για τίποτα. Γιατί τι έχουμε πει, ο καθένας πράττει με τη συνείδησή του και κρίνεται κατά συνείδηση. Εγώ απλά σας δείχνω συγκεκριμένες περιπτώσεις, έτσι μια συγκεκριμένη αλήθεια από ένα άλλο επίπεδο. Από το κάθε επίπεδο που το βλέπει ο καθένας, από τη δική του πορεία, αυτός θα κρίνει αναλόγως στη δική του συγκίνηση, στη δική του ψυχή, τη δική του έκφραση ένωσης και αποκοπής, πώς θέλει να το κάνει. Έτσι. Αλίμονο. Εμείς λοιπόν λέμε συγκεκριμένα πράγματα και όποιοι τα δεχτούν, τα δεχτούν. Αυτοί που δεν τα δεχτούν δεν πάνε να πει ότι είναι λάθος ή καλά και εμείς λέμε το σωστό. Σημαίνει ότι έχουν το δικό τους δρόμο και να πάρουν τα δικά τους μαθήματα και επειδή όλοι έχουμε την ευθύνη των πράξεών μας, θα έρθει και σε εμάς. Θα έρθει και σε εμάς πάντοτε, όπως και σε αυτούς και σε όλο τον κόσμο, η ευθύνη. Όταν το καταλάβουμε αυτό, θα πάψουμε σώνη και καλά να πιέζουμε τον άλλον να μην κάνει λάθος, θα πάψουμε να πιέζουμε τον άλλον μην τυχόν και κάνει το σωστό ή μην τυχόν και έτσι, μην τυχόν και αλλιώς. Θα ξέρουμε το καθένας, είτε μεγαλώσει εδώ, είτε εγώ τα βάζω τα βίντεο και τα κάνω 1000 βιβλία, είτε τα κάθομαι και τα κάνω να δούμε στο ίντερνετ, τα βάλω σε ξένες γλώσσες ή οτιδήποτε. Αυτός που είναι να συγχρονιστεί για να αφυπνιστεί, θα αφυπνιστεί. Ο άλλος το χέρι να τα φέρεις μαζί του να είσαι, στο μυαλό του να τα λες, τα τουάζα να τα κάνεις, εδώ ακούει μαγνητόφωνα, προβολές, δεν πάει να τα λέει 1000 φορές την ημέρα. Αν δεν είναι στην ψυχή του εξέλιξη, δεν θα τα καταφέρει. Okay. Μην σκέφτεσαι τον άνθρωπο σαν μηχανάκια. Μην υιοθετείτε μηχανικές καταστάσεις. Ο καθένας έχει την δική του ψυχική πορεία, γι' αυτό για τους ανθρώπους ανεπτυγμένους δεν πιάνουν οι πιθανότητες. Για τους ανθρώπους που είναι πρόβατα, πιάνουν οι πιθανότητες. Για τους ανθρώπους που είναι ανεπτυγμένους, δεν πιάνουν οι πιθανότητες. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο ένας, όταν μιλάς για αυτούς που είναι κολλημένοι στο συλλογικό και δεν έχουν υιοθετήσει την ατομική ψυχή, και για αυτούς που πραγματικά ασκούν την ατομική ψυχή. Θυμάστε που έλεγαν οι γραφές θα γεννηθούν τα παιδιά χωρίς ατομική ψυχή, το πρώτο χωρίς ατομική ψυχή. Δεν λέγανε ατομική ψυχή, λέγανε χωρίς ψυχή, γιατί την ψυχή την ονοιώσανε μόνο την ατομική. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι τώρα υπάρχουν που δυστυχώς δεν έχουν ανθρώπινη ψυχή. Δεν μπορούν να εκφράσουν ανθρώπινες ιδιότητες και φράσουν ακόμα ζωικές. Όταν λέμε λοιπόν ανθρώπινη ψυχή, ασκείται συγκεκριμένο ανώτερο συγκινησιακό, ανώτερο νοητικό και την ατομική ψυχή. Όσοι λειτουργούν μόνο με το κατώτερο, το διανοητικό, το κατώτερο, το συγκινησιακό, αυτοί οι άνθρωποι απλά δεν έχουν την λεγόμενη ολική ανθρώπινη ψυχή. Τα ζώα έχουν ζωική ψυχή. Τα φυτά έχουν φυτική ψυχή. Εμείς όταν λέγουμε άνθρωποι και θέλουμε να ξεχωρίζουμε από τους πιθήκους και τα υπόλοιπα, είναι γιατί έχουμε συγκεκριμένες ιδιότητες διαφορετικές. Ικανότητες διαφορετικές. Το καταλάβατε να σου πω. Βάλτε ένα πίθηκο να κάνει γιόγκα, το κάνει πιο καλά. Κρέμεται έτσι, θα κάνει αλλιώς. Τι πάει να πει. Τι βλέπω φωτογραφίες στην ίδια. Μία είναι ανάσκελα, η άλλη είναι μπρούμεται, η άλλη κάνει κολοτούμπες. Λέει στο τσίρκο, άμα πάω βλέπω καλύτερα. Αλλά πλέον εδώ που τα κάνουν όλοι και έχουν γίνει ένα τσίρκο. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι η γιόγκα. Θέλω να σας πω ότι χάνουμε την ουσία των λέξεων, παιδιά. Χάνουμε την ουσία των λέξεων. Οι λέξεις δεν είναι να το πάρουμε ο καθένας, να το κατεβάσουμε στο μυαλό μας και να το κάνουμε ό,τι να είναι. Αυτή είναι τώρα η επανάσταση του εγώ που γίνεται. Κάθε τι ο καθένας το βάζει στο δικό του κόσμο και το κάνει όπως θέλει εκείνος. Έτσι πρέπει να περάσει η ανθρωπότητα. Γι' αυτό και σκοτώνονται όλοι και γίνονται πολέμοι και όλα αυτά τα πράγματα που βλέπετε. Γιατί κάθε τι γίνεται αποσπασματικό και πλέον σταματάει να λειτουργήσει λογικά. Θα γίνει αποσπασματικό,
θα αρχίσει τον πόλεμο μεταξύ του, γιατί θα έχουν κοινή πραγματικότητα, δεν θα νοιάζονται και τα υπόλοιπα, καθώς θα είναι στη δική του πραγματικότητα. Και μετά, αναλόγως το τι θα μείνει, τότε μετά θα ξεκινήσουν πάλι να ξαναγίνονται συλλογικά. Έτσι γίνεται κάθε μετάβαση. Διασπάει στα πρόσωπα, στα άτομά του και μετά ξαναενώνεται και φτιάχνει καινούργιες συλλογικές καταστάσεις ανωτέρου τύπου. Γι' αυτό οι παγκοσμιοποιητές που λένε ότι κάνουμε παγκοσμιοποίηση μπορεί να είναι μια ωραία ιδέα, όμως ο τρόπος που την κάνουν είναι λάθος. Ποτέ δεν πρέπει να βάζουν τους λαούς, να τους βάλουν δύο άτομα. Εσύ τώρα για κάποιο λόγο έχεις κολλήσει στο δικό σου μυαλό ότι ο Φίδες, ας πούμε, μαζί με το ποντίκι μπορεί να γίνουν φίλοι. Μια χαρά. Τσαπ τα βάζεις μαζί. Με το ζόρι. Ρε θα σε φάει. Όχι, με το ζόρι μαζί. Μαζί. Γίνεται αγαπημένα. Είστε το ίδιο. Τον Ατάλο ζωάκι. Θα σας δίνω εγώ φαγητό. Δεν θα σας λείψει τίποτα. Ρε με το ζόρι θα με φάει. Όχι. Μια, δύο, τρεις. Παπ το τρώει. Το ίδιο πράγμα γίνεται και εσάς. Το ίδιο πράγμα γίνεται στην κοινωνία. Δεν μπορούμε ακόμα να βάλουμε το ζόρι πράγματα αν τα δύο δεν τα έχουμε βρει στην ουσία τους. Γι' αυτό μια παγκοσμιοποίηση, φίλοι μου, είτε μέσα μας, πώς σας είπα, είτε έξω, θα γίνει μόνο με συνειδησιακό τύπο. Όταν οι συνειδήσεις ίδιες, τι χρειάζεται να είσαι Αλβανός, να είσαι Ιγκοσλάβος, άσπρος, μαύρος, μπλε, καφέ, εξωγήινος. Τι μας νοιάζει, αφού συνειδησιακά ίδια ηθική θα έχουμε. Έτσι δεν είναι. Όταν όμως εμείς δεν είμαστε συνειδησιακά έτοιμοι, καταλαβαίνετε ότι αυτό πράγμα δεν πρόκειται να γίνει. Ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν συνειδησιακό επίπεδο και κάνουν παρέα μαζί, και όλοι οι άλλοι έχουν τα δικά τους γκέτο, 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 γκέτο. Πιάνουν τα κατώτερα λοιπόν οι άλλοι, τα κατώτερα τμήματα της κοινωνίας και σου λέει, α, κοίταξε, είναι Ισπανοί, μαύροι, άσπροι, μπλε, θαλασσοί, και αρχίζουν τα κολορατσιστικά, τα κολλήματα και κρίμα. Ξέρεις, γιατί το κάνετε αυτούς τους μαύρους και γιατί έτσι? Δεν παίζουν κανένα ρόλο, φίλοι μου, οι μαύροι. Παίζει ρόλο το βιωτικό επίπεδο. Έτσι φαίνεται να είναι. Γιατί εκεί πέρα που ζουν εκείνοι, φυσικά να κάνουν ομάδες, κλίκες το ένα, τ' άλλο, Ισπανοί, Πορτογάλοι, αυτά. Στα ανώτερα τμήματα, αν είναι ο άλλος επίπεδο και έχει ίδια ηθική, θα κάνει παρέα. Το ίδιο πράγμα είναι. Σαν να βλέπεις το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, απλοκώνονται οι φύλαθλοι και από πάνω οι επιχειρηματίες να κάνουν παρέα. Αύξησαν το χρήμα. Έτσι πάει λοιπόν, παιδιά. Κάτω μας διαχωρίζουν πολλά πράγματα. Γιατί έτσι είναι η ύλη. Όσο εμείς αναβαθμιζόμαστε, μας ενώνουν πολλά πράγματα. Γιατί έτσι είναι το πνεύμα. Καταλαβαίνουμε. Ή μιλάω πολύ γρήγορα. Να τα λέω πιο αργά. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λέει λοιπόν αδαμαντία διάβγεια. Μπράβο. Οκ, διάβγεια. Για να δούμε, έχουμε τίποτα άλλο που ξεχάσαμε? Αν δεν γράψει άλλη ερώτηση, θα το κλείσουμε. Λοιπόν, δεν βλέπω άλλη ερώτηση. Θέλω να πούμε λοιπόν τα πράγματα με το όνομά τους, φίλοι μου, γιατί είναι εποχές κρίσιμες. Κάθε φορά σας έκανα ένα χρόνο και σας έλεγα τι θα γίνει το 2020, τι θα γίνει το 2021, τι θα γίνει το 2022. Δεν είναι ότι είμαι προφήτης. Είναι γιατί βλέπουμε τις ενέργειες της ανθρωπότητας. Καταλαβαίνουμε τις ενέργειες, τους αριθμούς, το πώς αλλάζει η ανθρωπότητα. Βλέπουμε το συλλογικό. Έτσι. Δεν πετάμε στα σύννεφα. Πρέπει να καταλάβετε ότι η ίδια η πραγματικότητα, η φυσική, έγινε για να μας δίνει πληροφορίες για τον εαυτό μας. Γι' αυτό στην πραγματικότητα λέμε ο καθένας συγχρονίζεται και η πραγματικότητα είναι σαν καθρέφτης. Όσο και να μην μπορούμε να το καταλάβουμε, η πραγματικότητα είναι ο καθρέφτης μας, αν τα κοιτάξουμε με συχνότητες τα πράγματα και δονήσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν, είναι σημαντικό να αρχίζουμε να είμαστε σε εγρήγορση, να μην κοιμόμαστε, μην είμαστε στον κόσμο μας και στις προβολές μας, να κοιτάμε τι μας λέει η πραγματικότητα. Στα μαθήματα λοιπόν που κάνουμε, μαθαίνουμε ότι πρώτα μαθαίνουμε την εγρήγορση. Αναγκαστικά, αφού είσαι κάτω από τις πέντε αισθήσεις, ξύπνα λοιπόν, αντί να κοιμάσαι, να προχωράς και να σκέφτεσαι 500 άλλα πράγματα, και εκεί που θα δεις ότι μερικά δευτερόλεπτα είσαι μόνο συνειδητός στο τώρα και τα άλλα υπόλοιπα είναι ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι, κάνει την άσκηση της εγρήγορσης. Δες πόσο είμαι συνειδητός στο εδώ και τώρα. Και θα δεις ότι μόνο όταν ξυπνάς από τον ύπνο καταλαβαίνεις πριν ότι κοιμόσουν. Θα πεις, όχι, πάλι κοιμόμουν. Πάλι ήμουν στη φαντασία μου. Πάλι ήμουν εκεί. Πόσες είσαι ώρες συνειδητός? Δευτερόλεπτα. Ναι, γιατί μετά έχεις μάθει και ξανακοιμάσαι. Ξανακοιμάσαι. Και όταν ξυπνάς και θυμάσαι τι πως θα μάθει, πεις, όχι, πω, πάλι κοιμόμουν, ρε. Πάλι ήμουν στο Facebook, εκεί ήμουν. Αλλά στο τώρα ήσουν? Όχι, στη φαντασία μου. Ρε, στο εδώ και τώρα ήσουν? Όχι, στη φαντασία μου. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό που ξαναείπα. Στο δεύτερο κομμάτι μαθαίνουμε να είμαστε συνειδητά στη φαντασία μας. Πώς δηλαδή? Να μπαίνουμε, να οραματιζόμαστε, να διαλογιζόμαστε και να κρατάμε σταθερά εκεί που πρέπει το νου μας.
Όχι να είναι άλογος, σαν το άλογο δηλαδή. Το έχουμε ηρεμήσει. Να ακούει εμάς για να πάμε πιο γρήγορα. Όταν το άλογο πάει που θέλει, δεν πάμε πιο γρήγορα, πάμε αλλού. Το άλογο λοιπόν καθόμαστε το βάζουμε κάτω, σαν τον Χριστό όταν ήταν το Βαΐον που ήταν πάνω στον όνο, το νου. Πρέπει να κυριαρχήσουμε στο νου. Το φως κυριαρχεί στο νου. Καταλάβατε, θέλω να κυριαρχήσουμε στο νου. Αφού είμαστε σε γρήγορση στο πρώτο και είμαστε σε γρήγορση και δεν κοιμόμαστε, μετά φέρνουμε μέσα μας τη συγκέντρωση. Το ξέρετε τι σημαίνει συγκέντρωση? Συγκέντρωση δεν είναι μόνο εστίαση, είναι συγκέντρωση. Το κέντρο μας. Πρέπει να ενώσουμε περιφέρεια και κέντρο. Όταν όμως κάτι λοιπόν πρέπει να το δουλέψουμε μέσα μας και έχουμε ένα μυαλό αχανές, δεν έχουμε δουλέψει σωστά με το στοιχείο του αέρα. Όταν δεν έχουμε γρήγορση έξω, δεν έχουμε δουλέψει σωστά με το στοιχείο της γης. Όταν μέσα μας δεν έχουμε φτιάξει συνείδηση για να μπορεί να πέφτει κάνουμε διαλογισμό, δεν δουλεύουμε σωστά με το στοιχείο της φωτιάς. Όλα αυτά τα στοιχεία, παραδείγματος χάρη να ξέρουμε να είμαστε περάνω των παθών μας και των συγκινήσεων και των σκεπτομορφών μας, πάνω από ότι δεν έχουμε δουλέψει με το στοιχείο του νερού. Όλα αυτά τα πράγματα, με τα στοιχειώδη αυτά, δουλεύουμε μέσα μας. Γι' αυτό εν μέρη βλέπετε πολλές φορές, όπως λέγεται ο τελευταίος airbender και κάπως τέτοια πράγματα, δαμαστής του αέρα, δαμαστής της φωτιάς, κάτι τέτοια πράγματα, πρέπει να τα δουλέψουμε μέσα μας πρώτα. Και μετά υπάρχουν και τεχνικές να τα κάνετε και έξω, αλλά δουλέψτε τα μέσα σας τα στοιχεία αυτά, τα τέσσερα στοιχεία αυτά, για να φτάσετε στον αιθέρα, στην πεμπτουσία. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα από εδώ πέρα. Γι' αυτό όταν κάνουμε διαλέξεις ανακοινώνω και μπορείτε να έχετε τις διαλέξεις. Μπορείτε να πάρετε τα ηχητικά, να ακούσετε τα ηχητικά από τις διαλέξεις όσοι δεν μπορείτε να έρθετε εδώ. Για μένα το καλύτερο είναι να κάνετε τα μαθήματα. Είναι λίγα, είναι καμιά δεκαπενταριά με ασκήσεις. Δεν είναι πολλά. Ακολουθήστε τα, πάρτε τα όπως είναι αναγκαίο παραδείγματος χάρη να πάρετε τα αγγλικά και να ξέρετε μια άλλη γλώσσα. Έτσι είναι τα πράγματα. Όλα αυτά τα κάνουμε εθελοντικά, να σας συντριγκάρουμε λίγο, να πάρετε μερικά πράγματα, αλλά τίποτα δεν γίνεται με ένα live και να σας λέω όλα τα πράγματα. Στην τελική, ούτε έτοιμα πρέπει να τα βρίσκετε. Πρέπει να ξεκινήσετε να έχετε θέληση. Θέληση για όποιοι έτσι είναι ερωτευμένοι, για όποιοι είναι ερωτευμένοι με τον εσωτερικό τους κόσμο και θέλουν να ανθίσουν. Γιατί στην πραγματικότητα όλοι σας έχετε ένα επίπεδο ανθρώπινης ψυχής που κρύβει 500 ικανότητες. Και έχετε βγάλει μόνο μερικές. Κοιτάξτε τι μπορείτε να ανθίσετε. Είστε σε ένα δέντρο που δεν έχει ανθίσει. Φτάστε να ανθίσετε. Να δείτε τον εαυτό σας υπέρλαμπρο, φωτεινό. Φτάστε τον σε οτιδήποτε στάδιο μπορεί η ψυχή σας να εκδηλωθεί εδώ πέρα. Είναι κρίμα να μην εκδηλώσετε το καλύτερό σας. Είναι κρίμα πραγματικά της εσάρκωσης να μην εκδηλώσετε το καλύτερό σας. Το καλύτερο κορμί, το καλύτερο οτιδήποτε μπορείτε να κάνετε. Γυμναστική, ιστορία, αυτά. Βγάτε το καλύτερό σας. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα. Εντάξει, όχι να βγάζουμε μόνο τα χειρότερά μας και γι' αυτό ήρθαμε για τα χειρότερα. Εντάξει. Λοιπόν, πόσο ασφαλή είναι, λέει, η αστρική προβολή? Η αστρική προβολή είναι ασφαλής. Ο μηχανισμός είναι ασφαλής. Τι έχουμε πει όμως? Αν κάποιος έχει συγκεκριμένες πεπιθήσεις, όπου να του ρουφήξουν, το, να του φάνε, να το κάνουν, το δείξουν στο αστρικό, παίρνουν αυτά, θα λέγαμε, μορφή και βιώνονται πολύ πιο εντατικά. Γι' αυτό αναλόγως πεπιθήσεις, όταν δεν ξέρει κάποιος την αστρική μορφή, τι δημιουργείται, για ποιο λόγο την κάνουμε, πού και πώς και τα υπόλοιπα, και πάει να κάνει ασκήσεις πέραν τη δική του κατάσταση εξελικτική ψυχική, είναι φυσικό οι πεπιθήσεις που τα διατηρεί, αν είναι φοβικές, τι θα τον κάνουν? Οτιδήποτε πάει εκεί πέρα και προβάλλει τη συνείδησή του να μετατρέψει σε εχθρούς και όλα τα ζυζάνια που μπορεί να του ανοίξουν σε συγκεκριμένες πύλες και διόδους στο υποσυνείδητο και μια ζωή ολόκληρη στα τα ναρκωτικά πολλές φορές να έχει θέματα. Μόνο και μόνο επειδή ανοίγει πύλες του υποσυνείδητου που ήταν κλειστές, όμως έχει τεχνικές για να αρχίσει να ανοίγει πράγματα που δεν ήταν να ανοίξουν. Το ίδιο συμβαίνει παντού. Έτσι, επομένως, ναι, είναι ασφαλής η αστρική προβολή. Οι πεπιθήσεις που έχει ο άλλος κάνουν τα πράγματα επικίνδυνα. Έτσι, δεν πρόκειται δηλαδή να πεθάνει κανένας στην αστρική προβολή. Δεν πεθαίνεις, δηλαδή φεύγεις και δεν ξαναγυρνάς. Όμως μπορεί να βιώσει τέτοια αποτελέσματα τρομακτικά όταν οι πεπιθήσεις σου είναι τέτοιες, γιατί με τις πεπιθήσεις σου αναλύεις τα πράγματα. Εντάξει, Λάμπη. Όχι ο Λάμπης, ο Λάμπης, ναι. Δηλαδή μπορεί κάποια αντότα από το αστρικό μας να κάνει ζημιά στο φυσικό σώμα. Σας το ξαναλέω άλλη μια φορά. Οι αστρικές οντότητες, έτσι όπως φαίνεται εδώ πέρα στο 3D και πιο πολύ στα ανώτερα επίπεδα, όταν λέμε αστρικές οντότητες, πρέπει να καταλάβετε ότι έχετε διασύνδεση. Διασύνδεση. Και με τους νεκρούς, και με τα φαντάσματα, και με τις οντότητες, και με τους αγγέλους. Κυκλοφοράνε μέσα σας. Άλλοι από τις συγκινήσεις, άλλοι από τις σκέψεις, άλλοι μέσα από τα όργανα σας
τα σωματικά. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν είναι αυτά που βλέπετε μόνο στα παραμυθάκια, στρουφάκια και κοιτάτε μόνο και κοιτάτε εδώ πέρα παραμυθάκια. Έτσι θα κάνει το μυαλό σας. Σας καταλαβαίνω. Αν μάθετε όμως πραγματικά τον εσωτερισμό, αυτά όλα κυκλοφορούν μέσα μας γιατί είμαστε πολυακουμπάμε όλοι. Οπότε κάθε φορά που λέμε κάποια οντότητα να έρθει και να μου κάνει κακό, τι είπα, αναπαράγουμε την ενέργεια που ήδη έχουμε και εμφανίζεται έξω σαν το ανάλογο σενάριο να μας δείξει τις πεποιθήσεις μας. Εντάξει. Λοιπόν, έχετε το νου σας σε όλα αυτά τα πράγματα. Σας τα λέω πολλές φορές, σας βάζω έτσι παραπάνω και πιο πολύπλοκα για να δείτε ότι υπάρχει βάθος σε αυτά τα πράγματα που έχουμε μάθει να τα μαθαίνουμε επιφανειακά. Ο κόσμος όμως της επιφάνειας είναι ο κόσμος που μεταλλάσσεται πολύ γρήγορα. Ο εσωτερικός κόσμος είναι το αιώνιό σας. Αν θέλετε να είστε επιφανειακοί άνθρωποι, θα δουλεύετε με επιφάνεια. Το φως όμως είναι μέσα στο εσωτερικό σας. Για να πιάσετε την αιώνια ζωή, για να νιώσετε την αιώνια ζωή, για να νιώσετε αυτά τα πράγματα, πρέπει να μπείτε στο εσωτερικό σας φως και να καταλάβετε μετά ότι όλη η εκδήλωση είναι απλά το φως που έχετε εκδηλωμένο σε μορφή. Δεν είναι άλλο η μορφή, άλλο το φως. Η συνείδησή μας είναι αυτή που τρεμοπαίζει καμιά φορά, δυστυχώς και έχει εστιαστεί στο πεπιεσμένο φως, ας το πούμε έτσι, που είναι η ύλη. Λοιπόν, όπως είπαμε φίλοι μου, ευχαριστώ για τη συνδημιουργία. Να κάνετε κοινοποίηση, όπως θέλετε λοιπόν να κάνει κοινοποίηση και όλα αυτά τα πράγματα, να ξέρετε που λέμε εδώ πέρα, τα ανεβάζω στο κανάλι, στο YouTube για όσους θέλουν να το ξανακούσουν και να τα κοιτάξουν από εκεί. Λοιπόν, ευχαριστώ για την συνδημιουργία. Ειρήνη σε όλους.